Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολη. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Βρε καλό στη ρόμπα της ηλικίας μας. Τι έγινε? Βέβαια. Δεν άντεξε. Μία μέρα μακριά. Δεν μπορούσε. Γύριζε τα βουνά και τα λαγκάδια χτες. Άκουγε τους Αριανούς να βγαίνουν και να λένε καλά κάνει η ομάδα και καταθέτει ένσταση. Να το πέρα. Και ποιο είπε ότι άκουγα Μετρόπολης εγώ στον δρόμο που πήγαινα στο ταξίδι μου. Άλλου σταθμού άλλου. Ταξίδι πήγε για το βουνό. Ναι, ρε φίλε, έφυγα μια μέρα. Είχα δουλειά και έφυγα από την πόλη, πήγα σε άλλη πόλη. Έφυγε από την πόλη. Ναι, αλλά δεν άντεχα να σε ακούω. Δεν άντεχε. Όχι. Αλλά και να ήθελα να σε ακούω. Γιατί με έστελνε. 700 παρεμβολέ. Γιατί με έστελνε. Στα βουνά σε έκανα. Μέχανε. Πού μέχανε που με έβρισκε δηλαδή. Σαλιαμάξι. Να κάνω καταγγελία των φίλων οπαδών της Μονακό. Τι έγινε? Εναντίον του Ρουμπολόβιεφ. Ο Ρουμπολόβιεφ. Ο Ρουμπολόβιεφ. Τι έκανε? Το ξέρεις, τον κύριο. Προπονητής. Αυτός δεν ξέρει τι έχει. Το ζήτησε η γυναίκα του διαζύγιο. Και την έδωσε 3 δις και του λέει πάνε καμιά βόλτα τώρα. Πλάκα μου κάνει. Τον ζηλεύεις, ε. Μπράβο, μάγκα είναι. Τι να τον ζηλεύεις? Αυτό, επειδή είναι μάγκα. Να ζηλέψω τι ρε φίλε, το δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα. Γιατί δεν μπορεί να κυκλοφορήσει? Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ήρεμα, ότι κοιτάει παντού πίσω του. Μην τυχόν του τη φέρει κανείς. Γιατί εσύ κυκλοφορείς κανονικά? Κανονικότατα. Για πάνω στο Καφτατζόγλι να δούμε την Κυριακή. Και την Κυριακή εκεί θα είναι. Θα γυρνάς πίσω να βλέπεις? Μην έρθει κανένας μπιφτέκης, κανένας γορίλας εκεί. Με τον μπιφτέκι μαζί θα είμαστε. Γιατί δεν κατάλαβα. Ναι. Πρέπει να είμαστε χώρια. Ξέρω εγώ. Όλοι οι Ηρακλήδες είμαστε αδέρφια. Δεν μας χωρίζει κάτι. Αδέρφια είστε. Εννοείται. Και οι Παοξίδες είναι αδέρφια και οι Αριανοί είναι αδέρφια. Ναι, σταμάτα τώρα η αιμομιξία τώρα. Κάτι, καμιά άλλο είναι το θέμα. Καμιά αιμομιξία μην κάνετε. Λοιπόν, η καταγγελία είναι σοβαρή. Τι έγινε? Δεν μπορεί τώρα να έχει τέτοια ομαδάρα. Ναι. Να διαπρέπει στο γαλλικό πρωτάθλημα και να περιμένουμε να πάρει αποτέλεσμα στο City. Εντάξει. Περίμενε να πάρει αποτέλεσμα στο City. Και να αλλάξει προπονητή. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Άλλαξε προπονητή. Ναι. Το ξέρεις τι άλλαξε προπονητή? Δεν παρακολουθώ γαλλικό. Έβαλε πρωτάθλημα. Πήρε το Βαρζίμ. Δεν με ενδιαφέρει το γαλλικό πρωτάθλημα. Πήρε το Βαρζίμ προπονητή. Έχω άλλο καλύτερο. Τι γελάς ρε πολίτη, νομίζεις πλάκα σου κάνω? Έλα, τελείωνε. Το Βαρζίμ πήρε προπονητή. Έλα, άλλαξε. Ο Ζαρντίν τέλος. Ναι. Βαρζίμ πλέον. Ο Ζαρντίν ποιος είναι? Αυτός που ήταν επιβίτορα στον Πειραιά. Να πάρω. Και τώρα πήρε το Βαρζίμ. Έδιωξε το Ζαρντίν και πήρε το Βαρζίμ. Εντάξει. Τώρα ποιος είναι ο Βαρζίμ, μη ρωτάτε εμένα. Πάρτε το κοντό 8 με 10 να σας πει ποιος είναι ο Βαρζίμ. Εγώ δεν ξέρω κανένα Βαρζίμ. Έμαθα. Μαθαίνω. Λοιπόν. Άντε ρε κούνας και τα χέρια. Έγινες και μαέστρος τώρα. Τι είναι αυτό, τι θέλεις? Να φορτίσεις το κινητό σου. Πού φορτίζει αυτό για παίρνουμε? Εδώ. Εύκολο. Θα το κάνω εκεί. Εύκολο. Άντε κάτω με εύκολο. Ορίστε. Λοιπόν, πρέπει να μιλάω. Όταν μιλάω, όταν μιλάω. Κάνει 5 πράγματα διαφορετικά. Δεν μπορεί να βάλει ένα κινητό στην πρίζα και να λες την εκπομπή. Το κάνω και εδώ, αλλά θα βάλω το δικό μου. Ορίστε. Ορίστε. Το κάνω και φορτίζει. Έτσι, είσαι σίγουρος ότι φορτίζει? Ορίστε. Φορτίζει ή όχι? Όχι. Δώσε. Δεν το βλέπεις να φορτίζει ρευλαμένα? Ποιο εδώ? Θα φανεί. Καλά, συγγνώμη, δεν βλέπεις την μπαταρία που πηγαίνει πέρα εδώ? Ναι, αλλά ανάβει και ένα άλλο λαμπάκι εκεί πέρα. Τι είναι εκείνο? Ότι δεν έχει ήχο. Δεν έχει? Ήχο και ότι παίρνει ρεύμα μέσω υπολογιστή. Μάλιστα. Εσύ πιστεύεις ότι ο υπολογιστής μπορεί να το φορτίσει? Το αφήσω εγώ 2 ώρες εδώ, αφόρτιστο θα. Το δικό μου το φορτίζει πάντως, ορίστε. Μάλιστα. Εντάξει, και δεν χρειάζεται να πάρεις. Ναι. Έχεις εσύ το δικό σου? Όχι. Το δικό μου. Ναι. Κάνει για όλα. Μπαίνει εδώ. Βάζουμε το δικό μου. Θα δεις τώρα ποια είναι η διαφορά. Γι' αυτό σου λέω είσαι Homo erectus. Λοιπόν, και για να μην ταλαιπωρείσαι, κάνουμε και το. Μισό λεπτό. Φορτίζει, δεν στεναχωρήσει. Βάζουμε και το δικό σου. Ορίστε. Και έχουμε 2 κινητά με 1 μπρίζα. Την τρύπα δεν μπορεί να βρει από το κινητό? Από το κινητό δεν πειράζει να μην μπορεί να βρει τρύπα. Από άλλο πειράζει. Εδώ δεν μπορεί να βρει την τρύπα του κινητού. Την άλλη τρύπα θα βρει. Ορίστε. Α, την έβαλε. Φορτίζει και το ένα και το άλλο. Ρε φίλε, έχει για διάφορα κινητά. Την βρήκε την τρύπα. Ορίστε. Και δεν χρειάζεται. Ένα τέταρτο να βρει 2 τρύπα. Άμα ρωτούσε. Ναι. Θα στα φροντίζαμε. Αλλά δεν ρωτά. Κράτα το. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Μαζί μας ο Θανάσης Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καδαμπάκης στο production. Μην κουνάς τα χέρια, ρε. Βλέπεις κάμερα και παθαίνεις παρανάλωμα του πυρός. Παρανάλωμα του πυρός γίνεται. Άιντε. Λοιπόν, τώρα με τα
με τις βλακίες σου και με τα αυτιά. Λοιπόν, η Λίλα Γουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη και φυσικά μαζί μας ο Deliveras. Αν πεινά, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στον κόσμο Deliveras.gr, το υλικό online delivery. Μόνο στο Deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές με μια εταιρεία η οποία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπείτε τώρα στο Deliveras.gr και βρείτε όλες μα όλες τις προσφορές. Λοιπόν, ναι. Είδες Champions League χθες? Όχι, ταξίδευα. Τέτοια ώρα το βράδυ ταξίδευες? Ναι, άκουγα να μετάδωσε. Πες μου, τι πιθανότητες έχει να το δεις αυτό, να δεις 14 γκολ αυτή την αγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια της Super League? Άμα στηθούν να πούμε στο 7 συν, μπορώ να δω τι θέλεις. Όχι. Σε όλα τα παιχνίδια μαζί θα μπουν 14 γκολ. Γιατί να μην μπουν? 3-6 μπήκαν στην Πλατανιά. Γιατί να μην μπουν? Φίλε, αυτό ήταν ματσάρα. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Διαφήμιση του ποδοσφαίρου ήταν. Ναι. Δεν ήτανε? Ναι, τη φάση είδα μόνο, δεν ξέρω. Και εγώ δεν θα ήμουν ευχαριστημένο να δω 8 γκολ σε ένα μάτσο. Δεν θα ήμουν ευχαριστημένο. Δηλαδή, εσύ εγγράφει τη τακτική σου και όχι του γκολ. Εσύ, άμα ήσουν, α πούμε, εσύ σαν Ηρακλειδέα που είσαι φελό, που η ομάδα σου έβαζε 2 γκολ, έτρωγε 3, ήσουν ευχαριστημένο. Είμαι και φελό. Δεν λέω για σένα. Ευχαριστώ. Συγκεκριμένα. Ο παδό του Ηρακλή, ναι, ναι, ήταν φελό. Ο παδό του Ηρακλή ήταν φελό και μαζί με αυτού ήσουν και εσύ φελό. Ναι. Χάνατε 3-2 από το Διαγόρο και λέγατε έσκασε 3 τρίπλες ο Χατζηπαναγής στο Δουρδουνάκι. Ήταν εκπληκτικός ο Ηρακλής. Ναι. Ρώτα τους αυτούς που φάγανε τα 5 γκολ, τους οπαδούς της Μάλαγα. Μπες σε κάνα Instagram και δες άμα τους άρεσε Μάλαγα. Το παιχνίδι. Με τους... με ποιον έπαιζε η... Μετά το Βαρζίμ η City έπαιζε με τη Μάλαγα. Ναι, με ποιον έπαιζε η City. Με τη Μονακό. Με τη Μονακό, τέλος πάντων. Βάλτε το τραγούδι το Μονακό, έτσι. Ναι. Είναι δυνατόν. Ρώτα αυτούς άμα τους άρεσε το μάτς. Εκεί θα σε ρωτήσω. Και ρώτα και τον Γκουαρδιόλα που μπορούσε να το πάρει 2-0 ή 3-1. Πρέπει να έχουν το σε πήρε 5-3, ναι. Η Μονακό πρέπει να έχει σε βάρος την πιο βαριά ήττα στο Champions League. Δεν ξέρω, ρε φίλε. 7-0. Δεν γνωρίζω. 8-0. Ο Ολυμπιακός την έχει 7-0. Έχω την... Όχι, 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 σε τελικό. Ναι. 8-2. 8-2. Με τη Βαλένθια ήταν, καλά. Ναι. Ή Λακορούνια. Ο Μαλάτος υποβολέα. Από δίπλα μας βοηθάει. Ο Μαλάτος ήρθε εδώ να πουλήσει ασφάλεια ζωή. Καλά κάνει. Ο άνθρωπος εργάζεται. Ντροπή είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου ντροπή. Ντροπή είναι εσύ που είσαι ανασφάλιστος και έχεις το ΙΚΑ. Εγώ είμαι ανασφάλιστος. Να πας να σε ράψουν όπως το άλλο στο Ιπποκράτιο και δεν είχαν να πούμε ράματα και πήγαν από μια μοδίστρα και πήραν κάτι κλωστές για να το ράψουν την κοιλιά. Κατάλαβες τι είναι ντροπή. Με πατέντα και τέτοια. Πήγε στο Ιπποκράτιο να το κάνουν ράματα. Ποιος πήγε στο Ιπποκράτιο? Άσε, ξέρω εγώ, ένας δικός μου. Και του λέει δεν έχουμε ράματα. Το απαυτώσαν τα ράματα, να πούμε, και πήγε σε μια μοδίστρα και απέναντι λέει: έχετε καμιά κλωστή να το ράψουμε αυτό? Να. Ναι. Ούτε στην Ουγγάντα δεν γίνονται αυτά. Καλά, καλά. Είναι η ασφάλεια. Καλά είναι, έλα, έλα. Όταν δεν μπορεί να σου προσφέρει μια κυβέρνηση. Ναι, εντάξει, κυβέρνηση. Αναγκαστικά πήγε. Φάγατε 30 χρόνια εσείς οι Πασόκοι τα λεφτά με τους Νεοδημοκράτες. Εσείς κυβέρνηση. Οι Πασόκοι. Ναι. Φταίει ο Τσίπρας τώρα που δεν έχει λεφτά. Εσείς οι Πασόκοι. Έλα, άντε, πολλά λες. Εσύ τι είσαι, λες. Έλα, πολλά, τίποτα δεν είμαι. Λογικός άνθρωπος είμαι. Με ποιον ήσουν, ρε φίλε? Με κανένα δεν είμαι εγώ, ρε φίλε. Με κάποιον ήσουν. Τέσσερα μνημόνια. Λες εσείς οι Πασόκοι. Ναι. Τι πέταξε στη λάσπη και σε ρωτάω. Λάσπη είναι ένα σε Πασόκ. Κάποτε ήταν τίτλο τιμή. Τώρα τη λάσπη δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Να δει λάσπη που ήταν Πασόκ. Ναι. Λάσπη. Κάποτε ήσουν Πασόκ και έπαιρνε λεφτά. Ρε. Τώρα εγώ έπαιρνα λεφτά από το. Και λέω για σένα, ρε. Άιντε. Είπα εγώ για σένα. Έλεγε κάτι και έπαιρνε λεφτά. Ήσου Πασόκ και ήταν προνόμιο. Τι λάσπη έγινε τώρα το Πασόκ. Λάσπη. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάσπη. Αλάσπη. Όταν κονομάγατε καλά είναι. Τώρα είναι λάσπη. Κονομάγατε. Βάλατε την Ελλάδα μέσα. Ονόματα και διευθύνσει. Ονόματα και διευθύνσει. Τι παθαίνει. Ο φίλο επάνω στο πανόρα. Και τρώγατε τις γαρδούμπες εκεί δεν πέρα. Δεν ήμασταν στο πανόραμα. Α, δεν ήσασταν στο πανόραμα. Στο νόμο 758 που ήσασταν, που στο διάλογο ήσασταν. 751 λέγεται. 751 ο νόμος. Δεν ξέρω. Λέγε ρε κόκκινε. Και άλλη περιοχή ήταν εκεί. Λέγε παρακάτω. Είσαι κουτσομπόλα. Στους ελαιώνες. Είμαι στους κουσκουσιάρης. Είμαι καλά κάνω. Άντε κουτσομπόλα. Είμαι κουτσομπόλης. Άντε ανοίγεις το στόμα σου. Αρχίζεις μπούρου. Γιατί δεν είχες φίλο από άλλο κόμμα και είχες φίλο Πασοξίες εκεί? Και ποιο σου είπε ότι δεν είχα φίλου τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κλέβανε αυτή, δηλαδή. Τι ήταν αυτό? Ποιο δεν σου είπε ότι δεν είχα φίλου ήσουνα... από το Κουγουέ, από τη Χρυσή Αυγή, ναι, από το Χρυσή ποτάμι, Αυγή, από του. 15 χρόνια, άμα έλεγε ότι είσαι Χρυσή Αυγή, ήσουν δακτυλοφόρο. Καταρχήν δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή. Μια χαρά υπήρχε. Υπήρχε η ΕΠΕΝ. Λάθο κάνει. Η ΕΠΕΝ. Εδώ είχαμε μια Χρυσαυγήτησα στην δουλειά πριν 15 χρόνια που μοίραζε φυλάδια όταν εσύ ακόμα ήσουν με του ημίτη να πούμε τι ελιέ, έβγαλε σε ρεόλαδο στη σαλάτα σου να πούμε. Ναι. Τώρα τη βάζει. Τη βγάζει. Χτυπά τα σπηριά σου και βγάζει το πίον μέσα. Τι να βάζει τώρα? Δεν έχει να φας τώρα. Τι να κάνει τώρα? Δεν έχει να φας λαδάκι. Έγινε πατριώτη.
Μου βγάλει τον αυτόν τον, τον Σερσερί αυτόν, πώς το λένε, τον κοροϊδεύατε 20 χρόνια, τον είδατε σοβαρό μετά από 20 χρόνια, το Λεβέντη. Αυτό το Σερσερί το βγάλατε, ότι ήταν αυτό, δώσατε 7%. Πού να πάλι αυτή η πόλη μπροστά, ρε ηλίθι. Δώσατε 7% στο Λεβέντη. Ανισόρροπη, θέλετε να πάτε και μπροστά. Ηλίθι, πάρα κάτω, λέγε. Τι θα σε κάνω, εγώ αυτά, Αλέξα, δεν τα διαφημίζω. Ναι. Αυτά που γίνονται πάνω τώρα στο Essen δεν τα διαφημίζω. Ούτε για αστείο. Μου ήρθε μια πληροφορία. Ότι πλακώθηκε στο ξύλο. Για κάτι κακό που. Όχι, και πιο σοβαρά είναι τα πράγματα. Εντάξει. Ωραία. Αυτό να ζεσταθούν τα αίματα. Εγώ δεν τα διαφημίζω. Γιατί δεν τα διαφημίζω. Δεν είσαι δημοσιογράφο. Είμαι εναντίον τη βία. Και επειδή είναι εναντίον τη βία, δηλαδή άμα έρθουν δύο-δύο και σε τουλουμπιάζουν στο ξύλο, τι θα κάνει. Δεν θα πει ότι σε δίνανε. Μέχρι δύο του αντέχω. Του αντέχει. Δεν διαφημίζω τη βία. Τα μάτσα στημένα του αρέσουν όμω. Αν του δώσει κανένα 2-0, πάει το ρίγει το κατοστάρικο. Πού κολλάει το στημένο παιχνίδι. Τα στημένα τον αρέσουν τα παιχνίδια. Η βία δεν τον αρέσει. Πού κολλάει το στημένο παιχνίδι με τη βία. Δηλαδή ναι. Είναι άλλο πράγμα. Δεν σ' αρέσει η βία, ε. Όταν λες ο λαός του πάω και έκανε λαό από το λαό του, δεν προωθεί τη βία, ε. Τώρα στο Έσεν που πέφτει η σοπάκι, δεν σ' αρέσει. Έλα, πάρτα, σαχλαμάρα. Άντε. Λοιπόν, τα χθεσινά που σα δώσαμε στο Champions League βγήκανε περίπατο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Over 3,5. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό. Over 3,5 η City που βγήκε 8 γκολ. Μπράβο. Και διπλό η Αθλέτικο και αυτό διπλό είναι. Από ημίχρονο κιόλας. Και επιμένω στο διπλό τη Γιουβέντους σήμερα. Σήμερα, στην Πόρτο μέσα. Μέσα στην Πόρτο. Η Πόρτο δεν είναι τόσο καλή. Ναι. Έχει ανέβει. Η Γιουβέντους λέει το γύρισε το σύστημα όμω. Από 3-5-2 πάει σε τετράδα. Έχει Αλέγκρι. Έχει Αλέγκρι. Δεν έχει Κόντε. Δεν έχει Κόντε. Δεν έχει Σιμεώνε. Δεν έχει Σιμεώνε. Δεν έχει. Τι να σου πω τώρα, προπονητή. Δεν έχει. Πώς το λένε τις. Ουλιανός θα το πάρει το μάτς σήμερα. Σιγά, μη. Θα σου πω. Καταβρικόλακα έφαγες. Γιατί ρεύεσαι έτσι, τι κάνεις. Ένα παστουρμαλί έφαγα από τη βλάστη. Παστουρμαλί έφαγες. Ναι. Τι είναι το παστουρμαλί. Παστουρμαλί. Τι είναι το παστουρμαλί. Είναι πίτα. Πίτα. Με παστούρμα. Ναι. Κοίτα να μας αεριστείς τώρα, βρωμήσει εδώ πέρα ο τόπος. Καταλαβαίνω έχεις φάει. Παστουρμαλί. Και δεν πειρίζει. Ναι, πήγα στο σπίτι, έκανα μπάνι και βρωμαγιόν 4 ορόφι. Παστουρμαλί. Ναι. Λέγε. Αν μπερδεύει το σαμπουάν. Ναι. Έλα. Όταν πηγαίνει. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, πήγε να φάει την άλλη φορά μπισκοτάκια. Πήγε την άλλη φορά να φάει, κρακεράκια. Και έφαγε τις μίνι στα τέτοια. Τη σκυλοτροφή. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Με πήρε η κόρη του έξω φρόνα και λέει από πάνω τρώει τη σκυλοτροφή τη μίνι. Πήγε την άλλη φορά να βάλει σαμπουάν, σαμπουάν και έβαλε από το σαμπουάν του σκύλου. Ρε είναι δυνατόν, ρε. Μόνο εσύ. Πες μου ότι λέω ψέματα. Όχι. Πες μου ότι λέω ψέματα. Δεν βλέπω κοντά καλά. Πες μου ότι λέω ψέματα. Δεν λες ψέματα. Για μια φορά δεν λες ψέματα. Για μια φορά. Και επειδή έφαγα τα κρακεράκια του σκύλου, τι πάει να πει. Ότι έρχομαι και καυγίζω εδώ πέρα. Νόμιζε ότι είναι κράκερ. Και έτσι έχει. Ξέρεις τι νόστιμα ήταν. Από το γαζινάκο τα πήρα. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις, είσαι απίστευτο. Δηλαδή είσαι μορφή. Σε μερικά πράγματα ειλικρινά με τρελαίνει. Ξέρεις πώς το κατάλαβα μετά ότι ήταν αυτά. Σκύλου. Όχι, ήρθε η μήνυ και έκανε σαν να σου λέει ρε ηλίθιε το φαΐ μου τρώσε. Αγρίεψε. Ναι, έτσι έκανε. Γρίλιζε. Έκανε αυτό το γκρ που κάνει. Ναι. Λέω τι την έκανε αυτή και. Κάτι για να στραβώσει μαζί μου. Ξανατρώνε. Που ό,τι θα πας δουλειά κάνει κάτι μαζί μου. Ήταν νόστιμο όμως. Ναι, ρε φίλε. Τουλάχιστον έχεις και ιδία να αντίληψη. Επί ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις τις σκυλοτροφίες να φας. Ε. Τα αυτιά σου ξέρεις πως θα γίνουν. Σαν του κανείς θα γίνουν. Γιατί εσύ πιστεύεις. Να σε ρωτήσω. Κατάλαβες. Κοίταξε να δεις. Τα ζώα έχουν ένα μεγάλο ευτύχημα. Ευτύχημα έχουν τα ζώα. Δεν πληρώνουν. Δεν έχουν λογική. Ναι, δεν πληρώνουν. Και δεν έχουν γέννηση. Δεν πληρώνουν. Πώς το λένε. Φως, νερό, τηλέφωνο. Ξέρεις κόκκινε με το ΣΥΡΙΖΑ που το φίλωσε τον Τζίπρα. Ξέρεις τι. Από τα σκουπίδια έχει τα φας. Ο Διούδης γυρίζει γύρω-γύρω. Από τον κάλαθο. Κατάλαβες. Εκεί στη γειτονιά. Μόλις τελειώσουμε, λέει. Να έχεις υπόψη σου. Μόλις τελειώσουμε τους Γερανούς, επιφυλάσσουμε στη γριά μια τεσσάρα άλλο γλύκα. Καλησπέρα. Ποιο. Ο Τζον. Ο Τζον είναι παοξής. Mm. Πες του με διπλό το παιχνίδι δεν λύγει. Θα μπουν μέσα οι μπιφτέκηδες. Οι μπιφτέκηδες σαν τους Οβελίξ και θα τελειώσει το μάτς. Πάει, λέγε. Πιστεύεις ότι ο Άρης θα δικαιωθεί, λέει ο Κωνσταντίνος, ρωτάει. Ναι, όχι, δεν πιστεύω. Γιατί την υπόθεση του Απόλλωνα, του, συγγνώμη, της Λαμίας, την έχει αναλάβει ο Αργύρης Λίβας. Ο μέση των δικηγόρων στην Αθήνα. Εδώ έχω το γρόλιο εγώ ως Μέιμαρ. Αλλά κάτω, όποιος έχει πάρει υπόθεση ο Λίβας, την έχει καθαρίσει. Άρα, αν έχω στην Ελλάδα. Κάτσε λίγο, δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα, αν έχω λεφτά και καλό δικηγόρο, δεν φοβάμαι κανένα δικαστήριο. Εγώ, Σαραπτόπουλος. Αν δεν έχω καλό δικηγόρο και δεν έχω και λεφτά, προσεύχομαι στον Θεό του Κόκκινου, ποιος είναι εκεί πέρα, ο Πάτερ Αβακούμ. Στον κατασκευαστή. Στον κατασκευαστή και λέω, αμάν, σώσε με. Και αν είναι η γυναίκα αυτή που θα είναι στο δικαστήριο, παίρνω αναβολή. Ξέρεις πόσες αναβολές έχω πάρει.
Έπαιρνε ο γρόλιο. Είσαμε τραγικό. Εισαγγελέα είναι γυναίκα, θα πάμε ναι ή όχι. Είσαι τρελό. Πάρε χαρτί από τον γιατρό ότι είμαι άρρωστο. Δεν πάμε. Επόμενη. Πάρε χαρτί από. Είναι, έκανες τέτοια ατοπήματα, ρε. Έπαιρνες χαρτί από γιατρό. Με γυναίκα και να, το έπαιζες, να με δικάσει η γυναίκα. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Στο μάγο της φυλής πάω κάτω στο, στους Ποκολόκο να πούμε κάτω με τα κόκαλα στο στόμα να δικαστώ, να με κρεμάσουν ανάποδα παρά να πάω με εισαγγελέα γυναίκα. Με τίποτα. Δεν φοβάμαι, τι. Λέγε. Το χρειάζει ή όχι. Ε, τι να πω. Θα το χρειάζει ή όχι. Δεν ξέρω. Από τα χαρτιά σου το πήρε και. Πάρτε το, πάρτε το. Τι έχεις στον καφέ? Λίγο, δεν έγινε τίποτα. Γούρι είναι αυτό, ξέρεις, θα πάρεις λεφτά. Θα πάρω λεφτά. Παίξε στοίχημα, ναι. Να παίξω στοίχημα. Αλλά. Και άλλα, τι να τα κάνω, βαρέθηκα. Δεν έχω πάνω να τα βάλω πλέον. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, μη. Δεν έχει. Λέγε τέτοια. Και το ψυγείο. Λέγε τέτοια, αρθεί κανένα Γεωργιανό στο σπίτι, ώστε ανοίξει για σου πάρει και του πίνακε ζωγραφική. Δεν θα έρθει Έλληνα, δηλαδή. Πίνακε ζωγραφική, τι είναι αυτό. Έλληνα αμαρθή. Έλληνα αμαρθή ήταν γύφτο. Γιατί θα είναι γύφτος, γιατί θα έρθει να κλέψει εμένα και έχει κάνει πιο πλούσιο, τι υπενήσεις δηλαδή. Υπενήσαμε ότι μεγάλη. Το λες ρατσιστικά. Τι ρατσιστικά. Οι καλύτεροι πολιτές και οι καλύτεροι κλέφτες είναι οι γύφτοι. Θες να πουλήσεις πράγμα. Τώρα, άμα βγει ο Τανάση, ο Μαραντόνα και ο Βασιλιάς και θα αρκίσουν τώρα. Ο Βασιλιάς. Ο Βασιλιάς να μας δώσει πίσω το. Του Τζόρντα Ταμάξι που το κάνανε βίδα και φτερό. Άσε τώρα. Το πήρατε το αυτοκίνητο. Πώς. Το πήρατε το αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα. Όχι, το πήρατε το αυτοκίνητο. Πώς το πήραμε. Το πήρατε. Από πού το πήραμε. Το πήρατε το αυτοκίνητο. Από πού το πήραμε. Βρε, το πήρατε το αυτοκίνητο. Α, το πήραμε το αυτοκίνητο. Το πήρατε. Είσαι και πονηρός. Μη κλαίγες. Είσαι και πονηρός. Μη κλαίγες. Το πήρατε. Ξέρεις που πάει τώρα, ε. Το πήρατε. Αφού είπες να μας δώσουνε. Ναι. Στο να μας δώσουνε, ναι. Το πήρατε. Το πήραμε. Ναι, σωστό. Αν είπα κάτι λάθος. Όχι, πανέξυπνα το λες. Ξέρω εγώ. Πες μου ότι τα χριστιανικά εκεί κάτω στα υπόγεια τα καλά. Ναι, το πήρατε. Τα χριστιανικά τα άμαθες καλά. Το πήρατε ή όχι. Το πήραμε, αλλά μετά δεν το πήραμε. Κατάλαβες τι έγινε. Αλλά λόγω επειδή. Λόγω επειδή. Αφού. Εκεί στη Χέν τα άμαθες τα. Στη Χέν τα άμαθες τα χριστιανικά. Η Χέν δεν είναι. Η Χέν έχει. Χριστιανική Ένωση Νεολαίας. Με τη Χάν την παίρνει. Σωστά. Τα έχει μπερδέψει. Σωστά. Ερχόσουν για πικ πόγκ και δεν σε αφήναμε να παίξει. Ναι. Ζήλευε. Ζούμε αποθυμένα. Άστε με να παίξω κι εγώ με τα κόκκινα τα μπουκλάκια. Να παίξω κι. Παπά δεν με παίζουν. Παπά. Βλέπω το φίλο σου τον Καλαζίδη πολύ τον τιμά. 30 λεπτό ούτε ένα λεπτό δεν τον έβγαλε αυτό. Ολολόγια. Άμα τη επιστροφή μα. Άμα τη επιστροφή. Συνδεόμαστε με το παιχνίδι απέλαγκαδά. Καταρχήν το παιχνίδι, έλα εδώ, έχουμε άλλο ένα. Το παιχνίδι είναι για το κύπελο. Ποιο κύπελο? Ερασιτεχνών. Ποιο θα δει εκεί ο Καλατζίδης, ποιο θα κοθεί, ποιο θα κοπανίσει λες. Θα τον ορμήξει τον άλλον τον προπονητή. Που με την δόξα δράμα έχασε ένα μηδέν όπως έχασε. Ρε εσύ. Όχι ρε εσύ. Ο προπονητής θέει. Ε, όχι, ο πρόεδρος. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί να πάρει όρκο ποιο θέει. Ναι. Οπότε τι να του. Είναι. Ναι. Και πρέπει να τον κατηγορήσω αυτόν. Πρέπει να τον κατηγορήσω αυτόν. Εγώ δεν το βλέπω να τον κάνεις καμιά αβαντούλα όμως. Δεν. Αν τον κάνω αβάντα. Δεν τον κάνεις. 30 λεπτό δεν μίλησες. Ο Δημαράς περιμένει σαν τον κύριο το Γρανάζι εκεί πέρα, ίδιος ο κύριος ο Γρανάζι. Μίλησε με το Χάρη. Τον άκουσα προηγουμένως στην εκπομπή της Αλατζά και του Μπούζου. Σπάρτη Άρης, πώς το βλέπεις. 0-1 σκορ. Διάλειμμα. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Big Sales σε όλα τα καταστήματα Prince Oliver. Για λίγες μέρες ακόμα. Εκπτώσεις έως 70%. Βρείτε μας στο www.princeoliver.com. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια. Πίσω στα ξέφρενα πάρτι της νιώτης μας που κρατούσαν μέχρι το πρωί. Παράταση στο ξεφάντωμα για το πρώτο μας πάρτι. Η μεγάλη επιτυχία του Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει με άρωμα 60's και αποκριάτικους ρυθμούς για 5 τελευταίες παραστάσεις. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορντανέλη. Οι πιο αγαπημένες φωνές της δεκαετίας του 60 τα δίνουν όλα στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοριαλάς και Ευελίνα Νικόλιζα.
Μην χάσετε τις τελευταίες παραστάσεις 17, 18, 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α 210-9215-776. Εδώ και 90 χρόνια, στο όρος Φέρμιο, παράγουμε τα ελληνικά τυριά Βερμίου Μπέλας. Με σεβασμό στην παράδοση και με βάση το φρέσκο γάλα, τα τυροκομικά Βερμίου Μπέλας ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Απολαύστε τα σε αγαπημένους γευστικούς συνδυασμούς, δίνοντας αξία στην καθημερινή σας διατροφή. Τυροκομικά Βερμίου Μπέλας. Με σεβασμό στην παράδοση. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανέβει. Εκπτώσεις έως 70%. Στα έπιπλα γραφείου από τη Σίγμα για όλο το Φεβρουάριο. Διευθυντικό κάθισμα με 5 χρόνια εγγύηση μόνο 200 συμφιπία. Διευθυντικό γραφείο μόνο 150 συμφιπία. Κάθισμα εργασίας με μπράτσα μόνο 65 συμφιπία. Και εκατοντάδες άλλες φοβερές προσφορές στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα, ελληνική εταιρεία παραγωγής και σχεδίασης επίπλων γραφείου με εκθέσεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Έπιπλα γραφείου Σίγμα. Εκπτώσεις έως 70%. Παιδιά, θα πάω να πάρω καφέ. Θέλετε κάτι? Δύο-τρία κρουασάν και κάνα μπισκοτάκι. Εγώ θέλω χαρτάκια και φιλτράκια. Θα πας που θα πας, φέρε μου ένα ασετόν και ένα ενεργειακό ποτό. Ή θα κάνεις τέσσερις διαδρομές ή θα μπεις στο κοντινότερο κατάστημα Φορών όπου θα βρεις τα πάντα. Καταστήματα Φορών. Η εξέλιξη του ψιλικατζίδικου που σου προσφέρει ό,τι μπορείς να σκεφτείς στις τιμές που επιθυμείς. Φορών Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-6866-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκίνητου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Πίτσα.
Μακαρόνι. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς, deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία. Έρχεται στο δικό σου χώρο να σας ανοίξει, αν έχετε κλειδωθεί το σπίτι εύκολα, γρήγορα και οικονομικά με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Και για εσάς οι οποίοι έχετε κλειδιά τύπου Immobilizer, πάτε εκεί, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία, για να σας τα φτιάξει με τον καλύτερο τρόπο στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ωραία πράγματα γίνονται πάνω στη Σάλκε. Το βράδυ της Τρίτης στο Γκέλζενκίρχεν μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και της Σάλκε έπεσε ξύλο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η γερμανική αστυνομία, μια ομάδα 30 φίλων του ΠΑΟΚ, δεν ήταν το Δελασάλ εκεί, ήταν το Κορδέλιο, που ταξίδεψαν με τρένο από τον Ντίσελντορφ, φτάνοντας στις 22.00 στο Γκέλζενκίρχεν, προκλήθηκαν από οπαδούς της Σάλκε και μάλιστα στην ένταση που υπήρξε, με περίπου 40 χούλιγκαν της γερμανικής ομάδας, τραυματίστηκε ένας φίλος της Σάλκε. Αυτά είναι τα σκηνικά που έγιναν. Η έγκαιρη επέμβαση της αστυνομίας και των αλογάτων της αστυνομίας απέτρεψε τη διεξαγωγή σοβαρότερων επεισοδίων. Ωστόσο, συνελήφθησαν τόσο οπαδοί του ΠΑΟΚ όσο και αυτοί της Σάλκε. Εκείνοι του ΠΑΟΚ μάλιστα μεταφέρθηκαν με ένα λεωφορείο στο σταθμό των τρένων του Έσεν, από όπου και επέστρεψαν στον Ντίσελντορφ. Ζεσταθήκαν τα αίματα δηλαδή, κατάλαβες. Αυτό έχω να πω εγώ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Τώρα, σε ένα μας αρέσει ή δεν σ' αρέσει, την είδηση δεν μπορεί να την κρύψεις. Από το κοινό που ακούει. Ναι, δεν διαφημίζω εγώ. Εγώ δεν το διαφημίζω. Εγώ λοιπόν έχω να πω την είδηση. Εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Σε σταμάτησα. Ρε παιδάκι μου, αν το πεις. Σε απέτρεψα. Μα γίνεται ένα γεγονός. Δεν θα το πεις. Εάν λοιπόν είσαι ενάντια στη βία, μη λες και στα παιδιά ότι πετάξανε τους παππούδες μας το 22 στη Μικρά Ασία και είχε αίματα η θάλασσα κτλ. Και έγραψε ο Ταλάρα στο «Η Σμύρνη μάνα καίγεται». Μην το λες. Γιατί το λες, αφού είσαι ενάντια στη βία. Ουδεμία σχέση. Πώς ουδεμία σχέση. Γιατί άλλο. Τι άλλο. Άλλο το ολοκαύτωμα εκείνο το. Γιατί εκείνο δεν ήταν βία, δηλαδή. Εκείνο γιατί το διαφημίζεις. Για να χλάψεις καζαντζηδικά. Πόλεμος είναι. Πόλεμος δεν είναι βία. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμο. Και τι είναι το ποδόσφαιρο. Ειρήνη. Άντε ρε, πάμε παρακάτω. Είναι εταιρείες οι οποίες οικονομάνε στην. Και οι χώρες εταιρείες είναι. Χρεοκοπημένες, άλλες βγάζουν λεφτά. Οι εταιρείες είναι και οι χώρες. Τι είναι. Μαγαζιά είναι και οι χώρες, ρε κορόιδο. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τι είναι οι χώρες. Τι είναι οι χώρες, ρε. Μαγαζιά είναι. Όχι. Το κράτος είναι μαγαζί. Δεν είναι μαγαζί, δεν στα παίρνει. Σου δίνει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Σου λέγε. Δίνει, ναι, ένα πιάτο φαΐ. Άντε μπράβο. Δεν νιώθηκε υποχρεωμένο. Ναι. Να ανοίξεις τα φτερά σου να δεις τι μπορεί να κάνεις παραπάνω. Τι κάθεσαι στο καφενείο και βρίζεις τους κυβερνώντες. Αυτό καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω εγώ. Στα προπό και στα καφενεία 7 ώρες. Επανάσαι από το προπό και από το καφενείο. Από εκεί την κάνεις την επανάσταση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στο παιχνίδι του τελικού ανάμεσα στην Απέλα Καδά και τον. Μονός τελικός είναι ή έχει. Μονός είναι. Μονός. Λοιπόν, ο Χάρης Δημαράς είναι εκεί. Χάρη. Πάμε στο Χάρη. Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές και πάλι από το κήπεδο του Καλοχωρίου. 1-1 είναι το αποτέλεσμα. Το 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Απέλα Γκαδά άνοιξε το σκορ στο 1ο λεπτό. Με ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ του Αθανασιάδη από τη μεγάλη περιοχή. Πλάγια αριστερά. Τον βρήκε ο Καραμαλής με σέντρα ξεχασμένο στην άμυνα των κοκκινόμαυρων. Πλάσαρε εύστοχα. Δύο λεπτά αργότερα όμως οι κοκκινόμαυροι απάντησαν με τον Λεωνίδα Κιβελίδη. Ατομική προσπάθεια. Με δύναμη πήρε την μπάλα. Πλάσαρε μπάλα. Χτύπησε και στο αριστερό δοκάρι. Κατέληξε στα δίχτυα του ρίζου του κολκίπερ της Απέλα Γκαδά. Του ρίζου, ρε. Αυτού που έπεσε στο Εγάλο και τέτοια. Μπορεί να είναι αυτό. Στον Πάουκ που έπαιξε 6 μήνες. Τάντρο Γιώργιος. Αυτό ναι. Είναι 45 χρονών. Αυτό πρέπει να είναι, ναι. Αυτός. Ένα παιχνίδι ελεύθερο γενικά. Χωρίς πολλές σκοπιμότητες. Με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Κατέβασαν φάσεις. Καλατζίδης, κατέβασε κανέναν ψηλό. Ορίστε. Κατέβασε κανέναν την κερκίδα. Κάναν πινελίκι. Έγινε κανένα επεισόδιο. Δεν έγινε τίποτα. Κρίμα. Όλα ήρεμα είναι. Τίποτα, Εντάξει, τα συνηθισμένα από τον πάγκο, οδηγίε στου παίκτε. Εντάξει. Με μια σχετική ένταση όπω σε κάθε παιχνίδι. Προπονητέ παρακολουθούν. Συνήθω ο Δημήτρη Καλαϊτζίδη έτσι όρθιο δίνει συνεχώ οδηγίε στου παίκτε του.
περιμένει να εφαρμόσουν το αγωνιστικό του πλάνο. Ο Γιακουμίδης είναι στον πάγκο, ο Γιακουμίδης. Ναι, είναι ο Γιακουμίδης. Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ο Γιακουμίδης. Δεν ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Τι, ποιος είναι? Είναι ο μεγάλος αδερφός του Σταρόβα. Α, ναι, εντάξει. Ίδιος είναι. Μια σέντρα σου τον Κιβελίδη το έκανε με διπλή προσπάθεια ο Ρίζος από την δεξιά πλευρά. Ζήτησαν και ένα πέναλτι κοκκινόμαυρο λίγο νωρίτερα σε χέρι. Oh, και εδώ τον κυνηγάνε τον Απόλλωνα. Δεν το έδωσε. Ήταν ή δεν ήταν? Ζήτησαν, ήτανε. Ήταν. Ήσαν και αυτό που ήθελε ο Μποτία. Που έπεσε πριν τον πιάσει ο άλλο. Ήταν μια απομάκρυνση τη μπάλα από του φιλοξενούμενου. Η μπάλα φάνηκε να χτυπάει στο χέρι. Μπορεί να το θεώρησε ακούσιο ο διαιτητή. Χάρη. Σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο. Χάρη με την ενδεκάδα που έχει κατεβάσει ο Δημήτρη ο Καναϊδή, δείχνει τον ενδιαφέρει. Ναι, φαίνεται πω ναι. Αρκετή βασική, πες ότι είναι βασική. Αν εξαιρέσουμε τον Ζώτο που παίζει από τα αριστερά, τον Δαλιανόπουλο από τα δεξιά που δεν είναι συνήθως βασική, οι δύο ακραίοι δηλαδή, μπακ και τον. Αυτοί, όχι, και τον Χατζηδημητρίου που ουσιαστικά είναι ο μεσοεπιθετικός, αντί του Πόποβιτς. Όλοι οι υπόλοιποι είναι βασικοί. Δηλαδή 8 στα 11, αν βάλουμε και τον Λογεράκη, τερματοφύλακα που συνήθως στα τελευταία μάτς είναι ο Μένκα, 7 στα 11 είναι βασικοί. Έτσι. Κόσμο? Από την άλλη πλευρά περίπου το ίδιο. Έτσι. 250. Περισσότερο είναι βασική. Τους ενδιαφέρει τους δύο προπονητές από ό,τι φαίνεται. Το παιχνίδι, εντάξει, ο Απόλλων δεν έχει και παιχνίδι πρωταθλήματος την Κυριακή, οπότε δεν έχει ένα λόγο να κάνει rotation ο Δημήτρης Καλαϊτίδης σήμερα. Παίρνει τους 3 βαθμούς απέναντι στην ΑΕΠ Οντίον. Ανεφαγόνος, γιατί έχει αποσυρθεί ως γνωστόν η συγκεκριμένη ομάδα των Γρεβενών από το πρωτάθλημα. Πλησιάζουμε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Μια χαρά. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου μέρους. Ήρεμα γενικώς τα πράγματα. Περίπου νομίζω έχει αυξηθεί αρκετά η προσέλευση σε σχέση με την προηγούμενη σύνδεσή μας. Νομίζω ότι τουλάχιστον 500 μπορεί και παραπάνω φίλοι παρακολουθούν την αναμέτρηση αυτή τη στιγμή. Μισή-μισή είναι πιο πολύ του Ισαπέλ. Το Απόλλωνα είναι πιο πολύ. Το Απόλλωνα, ναι. Εντάξει, ρωτάμε ρε φίλε. Κοιτάπη στην εκπομπή τη Αλατζάν και του Μπούζου προηγουμένως, δεν του άκουσε. Τώρα με τον Φάμπι, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος στα τελευταία παιχνίδια και η αλήθεια είναι ότι τα πάει πάρα πολύ καλά και τον πιστεύει πάρα πολύ ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης, τον Πορτογάλο μέσο. Χάνεται όμως τώρα η μπάλα και ευκαιρία αντεπίθεσης για τους ομάδα της ΑΠΕΛ, όμως βγαίνει ο Καλογεράκης με διπλή προσπάθεια και μπλοκάρει μπροστά από τα πόδια του Ντούγκα. Στην συνέχεια για τον Χασομέρη τώρα από την αριστερή πλευρά. Χασομέρης ο οποίος είναι τους ποδοσφαιριστές που μεταγράφηκαν τώρα τον Ιανουάριο. Σκόραρε στο προηγούμενο παιχνίδι στην Κομωτινή με αντίπαλο τη Δόξα Προσκυνητών και γενικότερα δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Απόλλωνα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει βέβαια και πολλές συμμετοχές και στη Super League, τη φανέλα του Πανθρακικού, έχοντας ξεκινήσει από την Ξάνθη. Είναι μια σημαντική προσθήκη. Όπως και ο Χατζηδημητρίου σήμερα ξεκίνησε βασικό, Σεραίος στην καταγωγή με συμμετοχή σε Εθνικό Γαζόρου και σε Πανσεραϊκό, τον οποίο έφυγε τώρα τον Ιανουάριο ο Χατζηδημητρίου. Ο Φάμπιο τώρα, τα βόδια του οποίου ξεκινάνε οι περισσότερες επιθέσεις του Απόλλωνα, για τον Χασομέρη, καθώς βρίσκει πολύ ώρα τον Ελουντούλου στην περιοχή, για τον Ζώτο που ανέβηκε για να βοηθήσει τον Ελουντούλου, αλλάζουν πολύ ώρα την πάνω του Χατζηδημητρίου. Ελουντούλου με στην περιοχή, σέντρα, απομακρύνεται η μπάλα, στούνεται όμως τον Χατζηδημητρίου, σουτάρει, κοντράρει μπάλα, κόρνερ για τον Απόλλωνα, καλή στιγμή αυτή. Σε ποιο λεπτό? Στο 43ο λεπτό. Θα πάμε μέχρι το τέλος στο ημίχρονο και μετά θα συνεχίσουμε εμείς. Πλησιάζουμε όπως το ημίχρονο. Ένα κόρνερ από τα αριστερά θα εκτελεστεί από τον Εγκαέλεν Λουντούλου και φέρνει αρκετούς ποδοσφαιριστές στα καρέ του Ρίζου, goalkeeper των Λαγκαδιανών. Ουσιαστικά η ΑΠΕΛ έκανε σημαντική προσπάθεια στον πρώτο γύρο, ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα, αλλά έχει μείνει πολύ πίσω μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Στο παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας ήταν οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά. Αυτό λέγανε και κάποιοι φίλοι του Απόλλωνα τώρα. Η ΑΠΕ Λαγκαδά, πες τους. Ήταν οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά. Δεν κατάλαβες. Πάντως οι αδερφές Τατά ήταν. Με αρκετούς φιλάθλους του Απόλλωνα. Δόξα Δράμας. Απολωνάκι είστε νομίζω, έτσι. Ο Κωστής κρυφό. Ξέρεις ότι την Καλαμαριά τη συμπαθώ περισσότερο από όλες τις ομάδες της πόλης. Ένα φάουλ τώρα που κάνει ο Φάμπιο πάνω, γιατί εκτελέστηκε το κόρνερ, χάθηκε η μπάλα από τους κοκκινόμαυρους στην αντεπίθεση, έβγαιναν οι του Λαγκαδά και έκανε ένα φάουλ σκοπιμότητας ο Φάμπιο στον Αθανασιάδη, τον σκόρερ της ΑΠΕΛ, ο οποίος έχει παρελθόν στον Απόλλωνα, έχει αγωνιστεί πριν από 2 χρόνια στους κοκκινόμαυρους, ο
Αθανασιάδης, Θάνος Αθανασιάδης, θα εκτελεστεί τώρα γρήγορα από τον Καραμπά για τον πιο πίσω εκεί για τον Κότσια. Καραμπάς, αρκετοί ποδοσφαιριστές γενικά του Λαγκαδά έχουν φορέσει και την κοκκινόμαυρη, και ο Καραμανλής και ο Κότσιας. Σε παρελθόν τώρα ο Ρίζος, ένα λάθος το διορθώνει όμως εκεί ο Καλούντης Λεμονής. Και στα πόδια τώρα ποδοσφαιριστών της Αμπέλα Γκαδά η μπάλα, με τον Νέστορα Στεφανίδη να κερδίζει από τον Καλαϊτζίδη και να βγάζει υπό προϋποθέσεις τώρα αυτή την επίθεση για τους Λαγκαδιανούς. Μπαίνει ο Ντούγκα στην περιοχή, η σέντρα, ο Ξαμαράς θα διώξει. Επικίνδυνη φάση αυτή για την Απέλ. Επιμένουν τώρα της Απέλ τον Ελουντούλου, όμως να κλέβει την μπάλα με τη βοήθεια του Καλαϊτζίδη. Ζώτος από τα αριστερά, ανοίγει για τον Ελουντούλου. Ελουντούλου που προσόν του είναι βέβαια να βρει χώρο, να φύγει στην αντεπίθεση. Κάτι που προσπάθησε να κάνει, αλλά τον πρόλαβαν εκεί τώρα οι αμυντικοί της Απέλ Αγκατά. Πολύ ταχύς και με καλή τεχνική κατάρτιση ο Γκάλιν Λουντούλου. Νομίζω είναι τους MVP της φετινής προσπάθειας του Απόλλωνα μαζί με τον Ζντράβκο Πόποβιτς, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα είναι μια συνολική προσπάθεια. Στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη, και ο Ζώτος από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα εκεί όπου όμως θα απομακρύνει ο Κότσιας. Προσπαθεί να κάνει κοντρόλ ο Νέστορας Στεφανίδης, δεν τα καταφέρνει. Έχω την εντύπωση ότι πλέον έχουμε καθυστερήσεις, αλλά δεν είχαμε και κανένα δύο φάσεις όπως είχαμε έτσι κάποιες διακοπές. Ίσως να κρατήσει λίγο παραπάνω ο ρέφερης αναμέτρησης, ο κύριος Δραγάτης από τον Σύνδεσμο Χαλκιδικής, για τον οποίο υπενθυμίζουμε ότι είχε βγάλει και ανακοίνωση ο Απόλλωνας χθες. Να προσέξει διαιτησία. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι, με ξέρεις, αυτή τη φάση το χέρι του Κοντέωνα δεν έχουμε κάτι άλλο αμφισβητούμενο το οποίο σηκώνει συζήτηση. Ο Φάμπιο με πολύ δύναμη θα κερδίσει για τον Χατζηδημητρίου. Αυτό το δεξιάτρο για τον Βαλιανόπουλο. Νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που ξεκινάει βασικός, αν δεν κάνω λάθος, ο νεαρός δεξιός οπισθοφύλακας, ο Δαλιανόπουλος. Δεν μπορεί να βρει τον Χασομέρη, κερδίζουν οι της Απέλ. Και ευκαιρία τώρα με τον Στεφανίδη να ανοίγει δεξιά για τον Ντούγκα. Ο Ντούγκα, ο οποίος προσπαθεί, συγκλίνει, δίνει και πάλι για τον Στεφανίδη, τον προλαβαίνει ο Καπίας, διαβάζει τη φάση με την εμπειρία του Στέφανος Καπίας και δίνει για τον Ελουντούλου. Ανοίγει και πάλι το μάτς. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του μιλάμε για ένα ανοιχτό μάτς. Αλλά με λίγο πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, αν εξαιρέσουμε βέβαια τα γκολ που πέτυχαν. Θα μπορούσαμε να είχαμε δει και άλλα δηλαδή. Φάμπιο τώρα έξω την περιοχή, έχει καλά πόδια, δεν δοκιμάζει, δίνει για τον Ελουντούλου, ο οποίος προσπάθησε να βρει τον Ζώτο. Και τώρα το τέλος για το πρώτο μέρος. Απέλ Αγκαδά, Απόλλων 1-1. Άνοιξε το σκορ ο Αθανασιάδης, Θάνος Αθανασιάδης στο 1 λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, στο 11 λεπτό, ο Λεωνίδας Κιβελίδης ισοφάρισε για τους κοκκινόμαυρους. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους. Πολύ ωραία. Εκπληκτική μετάδοση, μεστός λόγος, αναλυτικότατο, σαν να είσαι στο γήπεδο του Καλοχωρίου. Πολύ ωραίος. Λοιπόν. Μπορεί να μην κάνει ζημιά. Ζημιά να μην κάνω. Μα εγώ γεννήθηκα για να κάνω ζημιά. Σε κάναμε δουλειά. Εντάξει, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Τότε. Να λοιπόν πούμε ότι δεν γράφτηκε πουθενά αν υπάρχει κοινός προπονητής μεταξύ του ΠΑΟ και της ΑΛΚΕ. Δεν έχει γράψει κανένας τίποτα. Υπάρχει προπονητής που δούλεψε και στη ΑΛΚΕ και στον ΠΑΟ. Φυσικά. Ποιος ήταν? Ο Στέφενς. Ναι. Και άλλος ήταν. Ποιος άλλος? Ο Λόραντ. Ο Γκιούλα Λόραντ. Δούλεψε και στη ΣΑΛΚΕ. Για τον Στέφενς με. Ναι. Όχι με σιγουριά, νομίζω όμως δούλεψε και στη ΣΑΛΚΕ. Δεν ξέρω, ξέρω για το Λόραντ. Δεν ξέρω για τον Στέφενς να δούλεψε στη ΣΑΛΚΕ. Πιθανόν. Νομίζω. Κοινοί προπονητές. Νομίζω. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Καθώς έχουμε... να πούμε δύο κουβέντες. Ναι, δεν έχουμε. Όχι. Ένα λεπτό, ρε. Δεν γίνεται. Και παρά 7 με είπα. Ο άλλος πήγε μέχρι τη Σπάρτη. Και τι έγινε? Πάμε σε διάλειμμα, θέλει να πει και λόγια. Άντε ρε, γυναμίστη κόμη τώρα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα.
Μήνας οικονομίας στον Μασούτη. Δευτέρα έως Τετάρτη. Όλα τα καλλιτικά προϊόντα Dove 50% φθηνότερα. Απορρυπαντικά Dixan, σκόνη, υγρό, κάψουλες 45% φθηνότερα. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate 40% φθηνότερα. Σαμπουάν και κονδύσιονερ Pantene 35% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και επιπλέον, κερδίστε 5% επιστροφή με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το τηλέφωνο ενός καταστήματος ειδών γάμου θα ήθελα. Mm-hmm. Στέφανα, κουφέτα, τέτοια, ξέρετε. Μάλιστα. Περιοχή. Παλαιό Φάληρο. Βεβαίως. Σημειώνεται. Ναι. Μενέλαος Μπακούρης. Ορίστε. Μπακούρης. Μπακούρης. Με μπου. Όπως η μπομπονιέρα. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας, ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία τερματικών συσκευών και προγραμμάτων για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση. Αποκτήστε σήμερα το δικό σας POS σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο mbg.gr. Μέχρι εχθές, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και κρεβατοκάμαρες ήταν αλλού. Τώρα είναι στη Ραβένα, στη Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα που μόλις άνοιξε δίπλα από το Mediterranean Cosmos στην Πηλαία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα πλακάκια και είδη γυμνής ήταν και θα είναι πάντα στη Ραβένα. Ραβένα. Και στο design νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για εσένα. Μου ζήτησες να βάλω το αρκουδάκι κοντά στο μαξιλάρι σου. Γιατί είναι μαγικό, δεν είσαι τα όνειρα και διώχνει τους κακούς. Εγώ έβλεπα ένα μολύβι. Εγώ έναν πύραυλο που θα μας πάει στο στέλιο. Διάλεξα το πράσινο πιόνι. Εγώ το μαύρο που μοιάζει με άλογο που φτάνει πάντα πρώτο. Στα Public, οι μεγάλοι μαθαίνουμε από τη φαντασία των παιδιών με βιβλία, παιχνίδια, χαρτικά, CD, DVD, games που κάνουν κάθε οικογενειακή στιγμή αξέχαστη. Public, κάθε μέρα δημιουργούμε αναμνήσεις. Prince Oliver is back in town. Το πιο στάιλι σημείο της πόλης για τον άντρα που ξεχωρίζει με τις επιλογές του. Βρείτε μας Προξένου Κορομπίλα 48 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Prince Oliver. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Granus, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπλήρωμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Granus, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Granus, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας πάνω στα Σινόπουλος. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Έλα, Μαρία. Ακυρώ το σημερινό, ναι. Τι έχω? Έχω οξία με άνεμο μπιγκολίτιδα. Ναι, ναι, πολύ κολλητική. Βρες δικαιολογία και τρέξε Princess Casino. Για 5.000 ευρώ κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και 10.000 ευρώ κάθε Κυριακή σε κληρώσεις τύπου bingo όλο το Φεβρουάριο. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεατάγορα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας κρεατάγορα. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη Λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω.
Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτση 60 στον Εύωσμο. Γιατρέ μου, πονάνε τα σαγόνια μου! Ηρεμήστε και πείτε μου ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που κάνατε πριν αρχίσει ο πόνος. Παρήγγειλα από το Μάσιμα τις νέες προσφορές με δώρο Coca-Cola και από χθες δεν σταμάτησα να μασάω. Αχα, λογικό. Αφού με τέτοιες γεύσεις το Μάσιμα δεν σταματάει ποτέ. Κατάλαβα. Και εσείς μασίστασε. Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσιμα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Έχετε πληροφορηθεί για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και συμπεριλαμβάνει όλους, αγρότες και μη? Ξεκινά άμεσα. Παρέχει επιδότηση μέχρι 75% υπό όρους και ανάλογα με την περιοχή. Τα χρήματα είναι ήδη εκταμιευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει ανάγκη από αυτές τις επενδύσεις. Προλάβετε! Στείλτε μήνυμα στο 54344 γράφοντας ΑΜΗ4 κενό, ΕΣΠΑ κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και σύντομα θα επικοινωνήσει ειδικός συνεργάτης για να σας ενημερώσει για τον τομέα που σας αφορά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο Μετρόπολη 95,5 των FM. Σε πολύ πολύ λίγο, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, θα συνδεθούμε με Σπάρτη για να μεταδώσουμε το παιχνίδι της Σπάρτης με τον Άρη. Υπενθυμίζω 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Στο τελικό ανάμεσα σε... Απέλα Καδά και Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη ώρα και μετά το σταγόνι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ και με γραπτή εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Γιώργο, πόσα χιλιόμετρα είναι μέχρι τη Σπάρτη? Από Αθήνα ή από Θεσσαλονίκη? Πήγες οδικός ή πέταξες για Αθήνα και πήγες? Πέταξα για Αθήνα και από την Αθήνα Σπάρτη με αυτό. Οδικός είναι δύο ώρες. Πάει Άρης και κάνει τα έξοδα. Ορίστε. Με τα έξοδα της πάει Άρης πήγαν οι ρεπόρτερ. Όχι, ποτέ. Αυτά γίνονται σε άλλες ομάδες. Οι ρεπόρτερ του Άρη πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Ορίστε. Το τίποτα το σιγάρο. Το χιούμορ του κόκκινου το κρύο. Λέγε. Κόσμο, έχει το γήπεδο καιρό. Ναι, έχει πολύ καλός ο καιρός, πολύ καλές και οι συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο και οι παιδικές συνθήκες σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Γεμάτη είναι η κερκίδα, κεντρική κερκίδα εδώ μπροστά μας στο γήπεδο της Σπάρτης. Από ό,τι μας έλεγαν εδώ και οι τοπικοί συνάδελφοι, περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά σήμερα στο δημοτικό γήπεδο της Σπάρτης, στο δημοτικό στάδιο. Παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Βολή και τελευταία για τον πρώτο γύρο. Άρης καλείται να βάλει τέλος στον αγωνιστικό κατήφορο των τριών διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων. Αριανούς έχει εκεί πέρα, γουρουνάδες. Έχει και κόσμο του Άρη και από τους γύρω περιοχές αλλά και από τη Θεσσαλονίκη που είδα. Ταξίδεψαν. Τις γύρω περιοχές τώρα είναι υπερβολή αυτό. Εντάξει, από τον πύργο και την Αθήνα. Γιατί δεν έχει εγώ. Στον πύργο έχει Αριανού. Α, ναι, σε αυτή την πόλη μπορεί να έχει Αριανού. Είναι μια πόλη που μπορεί, τραβάει. Στην Σπάρτη μαζί και ο Θόδωρος Καρυπίδης μαζί με τον Ηρακλή Νύχταρη βρίσκονται σήμερα εδώ στη Σπάρτη προκειμένου να παρακολουθήσουν και αυτήν. Τώρα σώθηκε ο Άρης που είναι ο Νύχταρης εκεί. Έχει ένα μπόνους παραπάνω. Σωστό. Των ποδοσφαιριστών, όπως λέγαμε, ο Άρης καλείται να βάλει ένα τέλος στον αγωνιστικό κατήφορο των τριών διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων που ξεκίνησαν στην Λαμία, συνεχίστηκαν στη Ριζούπολη κόντρα στην Απόλλωνα Σμύρνης και το Κερασάκι στην Τούρτα. Η ώρα να προτιμάτε, όπως το είπε ο Νίκος Αναστόπουλος, το κακό τρίτο σε στον Εύωσμο κόντρα στον Αγροτικό Αστέρα. Οπότε καλείται σήμερα να κάνει μια νέα αρχή, αν θέλει να μείνει φυσικά σε απόσταση αναπνοής από τις δύο προνομιούχες θέσεις της βαθμολογίας, ανεξαρτήτου βέβαια
και από την υπόθεση και το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή με τη Λαμία υπόθεση της Λαμίας. Γιώργο, ο Άρης, ο Άρης ποιο δικηγόρο έχει για αυτή την υπόθεση? Τον κύριο Γρόλια. Γρόλια εναντίον Λίβα. Ο κύριος Λίβας επίσημα δεν έχει αναλάβει. Εάν την πάρει ο Γρόλιος από το Λίβα, είναι μεγάλη νίκη. Γιατί ο Λίβας είναι συνεχόμενες νίκες σε τέτοιου είδους θέματα. Είναι φοβερό. Μπράβο, αν πάει ο Γρόλιος νίκη, θα μας κάνει το τραπέζι. Οπωσδήποτε. Πολύ δρόμο θα τραβήξει σε μάτους αυτή. Ναι, θα πάει καλοκαίρι. Οπότε θα λύνονται σήμερα οι κεντρινόμαυροι να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα, να δώσουν τις ενδεκάδες, γιατί οι δύο ομάδες είναι ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Διούδης κατά από τα δοκάρια για τον Άρη, Καράμπελας αριστερά, Μπούρμπος δεξιά, Ταυλαρίδης και Σόουζα τα δύο στόπερ με τον Παυλίδη και τον Πίτου Γκαρσία στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μιλούνοβιτς και Μπαργκάν στα άκρα με τον Τάτο σε ρόλο επιτελικού μέσου και τον Ήλιτς να ηγείται για ακόμη ένα παιχνίδι την κορυφή της επίθεσης του Άρη. Αναγνωστόπουλος, Ντούνης, Τσουμάνης, Ανάκογλου, Καπνίδης, Νέτο και Μακουτά η αναπληρωματική για την ομάδα του Άρη. Από την άλλη, προπονητής της Σπάρτης, ο Σωτήρης Αντωνίου, παρατάσει τους Μελίσσα κάτω από τα δοκάρια, Γκαλίτσιος, Γιαννίτσης, Παπαχρίστρους, Αναστασόπουλος, Μπανούση, Σιώπης, Ηλιόπουλος, Αναστασάκος, Μπουντόπουλος και Φράγκος. Στον πάγκο βρίσκονται οι Κραβαρίτης, Μουζακίτης, Ροβίχης, Κατσίκης, Καρτσαμπάς, Χοτσαρίδης και Οικονομόπουλος, οι δύο τελευταίοι. Όταν τελειώσει... Όπως και Μιχάλης Γιαννίτσης, φυσικά έχουν περάσει, ναι, από τον Άρη. Όταν τελειώσει το μάτς με το καλό και πας στα αποδυτήρια, δώσε χαιρετίσματα στον Κραβαρίτη από τον Ραπτόπουλο, πες. Ήτανε γείτονάς μου, τόσο καιρό ήταν εδώ, τον Κραβαρίτη, τον φίλο μου. Ο Μπαργκάν αριστερά παίζει. Κοίταξε, στον Εύωσμο τον ξεκίνησε αριστερά, στη συνέχεια το μετέφερε στο δεξιάτρο. Λογικά έτσι θα γίνει και σήμερα, δηλαδή θα ξεκινήσει στα αριστερά με τον Μιλούνοβιτς δεξιά και... Αν διαπιστώσει κάτι ο Νίκος Αναστόπουλος, ενδεχομένως να τους αλλάξει πλευρά. Και ο Σόουζα αριστερός στόπερ, ο Ταυλαρίδης δεξιός στόπερ, έτσι. Ναι. Όπως έπαιξε στον Όμως, μάλιστα. Με τον Καράμπελα και τον Μπούρμπο στα άκρα. Ο Ανδρέας Τάτος και πάλι αρχηγός του Άρη, ακόμα ένα παιχνίδι. Διαιτήθηκε αναμέτρηση από το σύνδεσμο της Αρκαδίας ο κύριος Διαμαντόπουλος, πρώτος βοηθός. Ο κύριος Κουντουρέλης από τον σύνδεσμο Αθηνών και ο κύριος Σύπκας, δεύτερος από τον σύνδεσμο της Σάμου. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Παιχνίδι, όπως είπαμε, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και σίγουρα μιλάμε για ένα καθοριστικό παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους αλλά και για τον Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος γνωρίζει ότι ενδεχόμενο νέας απώλειας βαθμών σήμερα, νομίζω ότι η καρέκλα του θα τρίζει πιο πολύ από κάθε άλλη φορά στον κιτρινόμαυρο πάγκο. Ο Νίκος Αναστόπουλος, ο οποίος σημειωτέων εδώ, όπως αναφέρουμε και σήμερα στην εφημερίδα Metrospor, συμπληρώνει 510 συμμετοχές στους πάγκους, στους ελληνικούς πάγκους και νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει το σημερινό παιχνίδι να το γιορτάσει, να γιορτάσει αυτή την ιδιαιτερότητα με νίκη. Μιλάμε για ένα όνομα που έχει γίνει μας στους ελληνικούς πάγκους τα τελευταία 22 χρόνια. Και σίγουρα επιθυμία του είναι οι 510 συμμετοχές του να συνδυαστούν με νίκη του Άρη και την επιστροφή των κεντρινόμαυρων στα νικηφόρα αποτελέσματα. Όλα έτοιμα, περιμένουμε το εναρκτήριο αλλάξιμα από τα διαιτητή. Αυτό γίνεται τώρα. Έχουμε σέντρα στην Σπάρτη, πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Με τον Μπαργκάν να ξεκινάει αριστερά, όπως λέγαμε, τον Μιλούνοβιτς δεξιά. Ο Ήλιτς στην κορυφή της επίθεσης, εκτός 18άδας, δηλαδή ο 19ος παίκτης που ταξίδεψε στην Σπάρτη είναι ο Μανώλης Τζανακάκης, έμεινε εκτός αποστολής, παρακολουθεί από την εξέδρα την αναμέτρηση, ενώ θυμίζουμε ότι ο Άρης δεν έχει στον πάγκο του καθαρό στόπερ, διότι ο Νίκος Αναστόπουλος επέλεξε να αφήσει στη Θεσσαλονίκη τόσο τώρα Ραούλ Μπράβο όσο και τον Ιντζίδη αλλά και τον Βασίλη Ρόβα, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει στο ενδεχόμενο αν γίνει κάτι και χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, με τα Βλαρίδη και Σόουζα μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Με τον Παυλίδη τώρα να βγάζει μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Ήλιτς. Ο Ήλιτς είναι από τα δεξιά, θα μπει μέσα στην περιοχή, θα συγκλίνει. Περιμένει και ο Τάτος ο Γιαννίτσης. Τώρα θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Πίτου Γκαρσία. Ο Γκαρσία έχασε όμως την κατοχή της μπάλας από τον Ηλιόπουλο. Δυνατό το μαρκάρισμα από τον Αργεντινό και νομίζω ότι εδώ θα δεχτεί μόνο τις παρατηρήσεις από τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ο Πίτου Γκαρσία ήταν το πρώτο σκληρό μαρκάρισμα στο σημερινό παιχνίδι, αυτό του Πίτου Γκαρσία στον Ηλιόπουλο με τον Μελίσσα
Άνοιξε το σκόρ η Καλυθέα, Καλυθέα Χανιά 1-0. Άνοιξε το σκόρ ο Κισαμικός, Κισαμικός Χαρναϊκός 1-0. Και άνοιξε το σκόρ και ο Πανεγιάλιος, Πανεγιάλιος Τρίκαλα 1-0. Λοιπόν, ο Μελίσσας έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του. Σε ένα χώρο που είναι ο Σόουζα, κέρδισε την κεφαλιά. Ο Μπαρκάν θα πέσει στο έδαφος, διεκδίκησε την μπάλα με τον Σιώπη. Η κόντρα του Γιαννίτσι με τον Ανδρέα Τάτο, ο πρώην συμπαίκτες στον Άρη. Οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Νταλίτσιος θα απομακρύνει, ο Σόουζα και πάλι. Η μπάλα δεν έχει κατέβει στο έδαφος, παραμένει στον αέρα. Τώρα Μιλούνοβιτς την κατεβάζει από τα δεξιά και θα δώσει στον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος βλέπει τις επιλογές του στον Ήλιτς, αυτός για τον Μιλούνοβιτς. Ο Μιλούνοβιτς δεν μπόρεσε να αποφύγει το εμπόδιο του Καλίτσιου. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Με τον Μπούρμπο να έχει την μπάλα στα χέρια του, βλέπει τις επιλογές του για τον Ήλιτς με πλάτη αυτό στον Τάτο. Μέσα στην περιοχή ο Τάτος έχει κλειστεί ο αρχηγός του Άρη. Κρατάει την μπάλα, ανοίγει στα δεξιά στον Μπούρμπο, αυτός ωραία προσποιήθηκε, έβγαλε και τη σέντρα ο Μιλούνοβιτς και γκολ για τον Άρη. Γκολ για τον Άρη, υπάρχει offside όμως, έχει σηκωθεί η σημαία από τον βοηθό, ως μη γενόμενη αυτή η φάση και τον γκολ που σημείωσε ο Λούκα Μιλούνοβιτς. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης είχε σηκώσει νωρίτερα ο βοηθός στην σημαία του. Θα δούμε οπότε, το replay και θα επιβεβαιώσουμε ή όχι. Ο Άρης που πήγε να ξεκινήσει ιδανικά σίγουρα. Είναι 1,5 μέτρο πιο μπροστά ο Ήλιτς. Σωστή υπόδειξη είναι offside. Από τον βοηθό. 0-0 λοιπόν στην Σπάρτη. Οι δύο ομάδες με τον γκολ του Μιλούνοβιτς να μην μετράει φυσικά. Είχε σηκώσει τη σημαία του ο βοηθός. Ο Άρης ο οποίος θα ψάξει σίγουρα το γρήγορο γκολ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το άγχος είναι με το μέρος του. Η πίεση είναι με το μέρος του. Η Σπάρτη δεν έχει να χάσει σήμερα κάτι σήμερα. Απέναντι στον Άρη, μια μισή εβδομάδα μάλιστα μετά τη σπουδαία επικράτησή του εδώ, επικράτησή της κόντρας στον Όφη, με ένα 1-0 θα προσπαθήσει να γράψει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της, με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη, ο οποίος φυσικά δεν έχει τα περιθώρια για να αφήσει κάτι τέτοιο στους παίκτες του Σωτήρη Αντωνίου. Και όπως λέγαμε και προηγουμένως, το είδαμε να γίνεται και στο γήπεδο σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, εκεί την ομάδα θα ψάξουν το γρήγορο γκολ προκειμένου να αποβάλουν την πίεση και το άγχος που έχουν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Γκαλίτσιος είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η Σπάρτη δίπλα του στον Μιχάλη Γιαννίτση. Ο Μιχάλης Γιαννίτσης ο οποίος πέρασε μετά τον Άρη και από την Καλυθέα και τον Κισαμικό για να καταλήξει στην Σπάρτη, βασικό μέλος της ομάδας εδώ της Σπάρτης, όπως και ο Μπάμπης Οικονομόπουλος αλλά και ο Κώστας Κοτσαρίδης που ήρθε ως μεταγραφή του χειμώνα. Έχει μόλις 3 συμμετοχές με την φανέλα της Σπάρτης από τον Πανελευσυνιακό. Προερχόμενος, ο Πίτου Γκαρσία έχει την μπάλα στην κατοχή του, συνεργάζεται ο Καράμπελας με τον Μπαργκάν, ο Μπαργκάν θα συγκλίνει, θέλησε να βγάλει μια πάσα για τον Ήλιτς, θα κερδίσει το φάουλο και έναν Μπαργκάν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το έδειξε την παράβαση ο Διαμαντόπουλος της από την Αρκαδία με τον Πίτου Γκαρσία να είναι πάνω από την μπάλα. Λίγα μέτρα μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης και το παιχνίδι μεταφέρεται ξανά έξω από την περιοχή της Σπάρτης. Ο Πίτου θα εκτελέσει, θα γεμίσει στο ύψος του πέναλτι. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς των γηπεδούχων σε ένα χώρο που είναι ο Μπουντόπουλος. Θέλησε να συνεργαστούν. Οι γηπεδούχοι δεν πέρασε αυτή η συνεργασία του στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έτσι κέρδισαν όμως το πλάγιο. Με τον Παπαχρήστο, τον Τάσο Παπαχρήστο, να έχει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο δυνατά σε ένα χώρο που είναι ο Πίτου Γκαρσία, ελέγχει, κατεβάζει την μπάλα στο έδαφος υπό την πίεση του Μπουντόπουλου πίσω στον Ούγκο Σόουζα. Ο Σόουζα πιέζεται από τον Αναστασάκο, νομίζω πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής που διαθέτει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της Σπάρτη, από τους πιο έμπειρους. Ηλίας Αναστασάκος, ο 38χρονος πλέον επιθετικός, με 4 γκολ με τη φανέλα της Σπάρτης στο φετινό πρωτάθλημα, 420 συμμετοχές γενικότερα στην καριέρα του, 120 τέρματα. Έχει περάσει από ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, Πλατανιά, από τους πλέον έμπειρους ποδοσφαιριστές της κατηγορίας, όχι μόνο της Σπάρτης. Ο Διούδης θα εκτελέσει ένα βολέ με στόχο τον Μπαργκάν. Αυτός δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρό και να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο είναι για την Σπάρτη με τον Σιώπη να αναλαμβάνει την εκτέλεση από τα δεξιά.
ο Σιωπής θα εκτελέσει σε ένα χώρο που διεκδίκησε την μπάλα ο Καράμπελας και κέρδισε από τον Αναστασάκο. Ταυλαρίδης ψύχρεμα πίσω στον Σοκράτη Διούδη. Αυτός θα απομακρύνει την μπάλα από τα πόδια του. Εκεί ο Γιαννίτσης πρώτος πάνω στην μπάλα θα κερδίσει την κεφαλιά. Ο Παυλίδης έχασε. Γηπεδούχη με τον Πανούση να ψάχνει τον Αναστασάκο με μια ψηλή μπάλα, δεν πέρασε όμως. Κόψαν η κυτρινόμαυρη με τον Κενάν Μπαργκάν από τα αριστερά να θέλει να ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια. Η συνεργασία του με τον Ήλιτς δεν ήταν καλή. Έκοψαν οι γηπεδούχοι. Πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά με τον Καράμπελα. Πίτου Γκαρσία με το στήθος το πάρε την μπάλα και κατέβασε πίσω στον Σόουζα. Ο Σόουζα για τον Διούδη. Σοκράτης Διούδη και πάλι στον Ούγκο Σόουζα. Ο Σόουζα για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, συγγνώμη. Πρωταθλήματος αγωνίζεται με τη φάνελα του βασικού. Δίπλα στον Στάθη Ταυλαρίδη. Με τον Ήλιτς πίσω στον Παυλίδη. Αυτός με τη μία θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος από τα δεξιά θα συγκλίνει, θα δώσει τον Τάτο. Ο Τάτος περιμένει την κίνηση του Ήλιτς προκειμένου να ξεμαρκαριστεί. Δεν ήταν καλή η συνεργασία του με τον Μιλούνοβιτς, ο Παυλίδης στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Πίτου Γκαρσία, κακή ενέργεια από τον Αργεντινό, δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη του, το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους οι οποίοι σιγά σιγά ισορροπούν το παιχνίδι, παίρνουν και αυτοί τα μέτρα τους στο γήπεδο με το Σιώπη να έχει την μπάλα τώρα στην κατοχή του. Πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης, 0-0, θυμίζουμε και το ακυρωθέν γκολ του Άρη και συγκεκριμένα του Μιλούνοβιτς, ο οποίος ήταν όμως σε καθαρή θέση. Offside, με χωρά αμφισβήτηση και από το replay. Ο Διώδης θα απομακρύνει την μπάλα από τα πόδια του σε ένα χώρο που είναι ο Μπανούσης. Δεν είχε ψυχραιμία εκεί να κατεβάσει την μπάλα, την παραχώρησε, έστειλε σε πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Με τον Μπούρμπο, πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Χρήστος Μπούρμπος. Ψάχνει το στήριγμά του, το βρίσκει στο Μιλούνοβιτς. Ωραία, ο Γιαννίτσης έβαλε την προβολή και έκοψε. Ο Καράμπελας όμως ήρθε από πίσω. Φάουλ πάνω στον Γιαννίτση από τον Νίκο Καράμπελα. Επιθετικό φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό της Σπάρτης. Αφήσει στον Μελίσσα, τον Νίκο Μελίσσα, τον 23χρονο τερματοφύλακα δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται στην ομάδα της Σπάρτης. Μέλισσα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που έγινε πάνω στο Γιαννίτσι. Ο Καράμπελας από τα αριστερά. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Αναστασάκο από τον Ούγκο Σόουζα. Καθυστέρησε να υποδείξει την παράβαση εδώ ο κύριος Διαμαντόπουλος. Υπάρχει φάουλ για τη Σπάρτη. Το παιχνίδι μεταφέρεται τώρα στα καρέ του Άρη. Αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Λαμία, στο πρώτο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται προς το κέντρο της Σπάρτης. Ο Διούδης τίνει το τείχος του με πίτου και, από πίτου και τάτου αποτελείται ο δύο παίκτες στο τείχος του Σοκράτη Διούδη. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Άρη μέσα στην περιοχή σε θέση άμυνας. Θα εκτελεστεί από τον Μπουντόπουλο στο δεύτερο δοκάρι. Κακή εκτέλεση, αλλά δεν έχει βγει εκτός ακόμα αγωνιστικού χώρου. Τώρα θα χτυπήσει το σημειάκι πρώτα του κόρνερ και θα καταλήξει out. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά παιχνιδιού στη Σπάρτη, 0-0. Οι δύο ομάδες, Σπάρτη και Άρης, παιχνίδι για την 17η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Αυτή τη στιγμή μετά από 16 δηλαδή αναμετρήσεις. Ο Άρης έχει 34 βαθμούς, η Σπάρτη βρίσκεται στην 6η θέση, 3 βαθμούς κάτω από τον Άρη με 24, 10 βαθμούς χωρίς τις δύο ομάδες. Η Σπάρτη τώρα στην επίθεση με τον Μπουντόπουλο, είναι πάνω του ο Σόουζα, ο Μπουντόπουλος βρίσκει το χώρο, κερδίζει το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι, η προσπάθεια από τον Μπουντόπουλο κέρδισε αυτό το κόρνερ και μεταφέρει εκ νέου το παιχνίδι στα καρέ του Άρη από τα δεξιά. Αυτό το κόρνερ με τον Μπουντόπουλο να είναι πάνω από την μπάλα, το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, γυριστή κεφαλιά. Επιμένουν οι γηπεδούχοι, ο Μπουντόπουλος μαρκάρεται από τον Τάτο, έχασε από τον αρχηγό του Άρη, ο οποίος κρατάει, όχι, κάνει την μπάλα, δεν την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου, κέρδισε το φάουλ. Έχασε την ισορροπία του, δέχτηκε ένα σπρώξιμο, οδήγησε το φάουλ από τον βοηθό και στη συνέχεια
και από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Διώδης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Έτοιμος ο Διούδης για να δω συνέχεια. Ο Στάθης Ταπλαρίδης, βλέπω μπροστά μου, εψυχώνει τους συμπαίκτες του. Πάμε Γεράτη, λέει χαρακτηριστικά, να ανέβουν ψηλά και να πιέσουν. Ο Παυλίδης θέλησε να διεκδικήσει, τα κατάφερε, η μπάλα μας κατέληξε σε πλάγιο για την Σπάρτη από τα δεξιά, με τον Σιώπη να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Σιώπης θα εκτελέσει το πλάγιο σε ένα χώρο που είναι Αναστασάκος, πέφτει στο έδαφος, κερδίζει το φάουλ από τον Πίτου Γκαρσία. Φάουλ λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή αυτό. Για τη Σπάρτη εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Σιώπης θα συνεργαστεί με τον Ηλιόπουλο από τα δεξιά, μια σερτή σέντρα στην αγκαλιά του Διούδη χωρίς κανένα πρόβλημα. 13 λεπτά παιχνιδιού, συμπληρώνουμε στη Σπάρτη 0-0. Σπάρτη και Άρης. Με τον Διούδη να αφήνει την μπαλά στο έδαφος, στο χόρτο. Θα δώσει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Ψάχνει και πάλι τον Μπαργκάν από τα αριστερά. Η μπαλά φτάνει στον Πίτου Γκαρσία. Αυτός κατέβασε, γύρισε και έδωσε στον Καράμπελα. Νέο γέμισμα του Καράμπελα με στόχο τον Ήλιτς. Έκοψαν οι γηπεδούχοι με τον Γκαλίτσιο. Ο Μπανούσης, ο Μπουντόπουλος θα αλλάξει παιχνίδι για τον Φράγκο. Ο Φράγκος με την μπάλα στην κατοχή του. Παπαχρήστου θα βγάλει μια σέντρα. Η μπάλα είναι και πάλι κόρνερ για την Σπάρτη. Δεύτερο κόρνερ μέσα σε λίγα λεπτά. Σπάρτη, η οποία όπως λέγαμε και προηγουμένως παίρνει βήματα στο γήπεδο, παίρνει χώρους. Κέρδισε ήδη τα δύο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Μπουντόπουλος και πάλι πάνω από την μπάλα. Πάσα στον Παπαχρήστου. Μια σέντρα. Το σούτ που έγινε από τον Γιαννίτσι, μπάλα καταλήγει. Out. Μπορεί να ανησυχήσει το Σοκράτη Γιούδη. Μιχάλης Γιαννίτσις, ο οποίος προωθήθηκε για αυτό το corner. Έπιασε το σούτ. Απελπιστικά όμως η μπάλα out πάνω από την εστία του Σοκράτη Γιούδη. Χαρακτηριστικά κάνει το νόημα. Κάνει νόημα στους υπόλοιπους συμπαίκτες του Σοκράτη Γιούδη να ανέβουν για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό κάνει, ψάχνει τον Μπούρμπο. Το πλάγιο κέρδισε ο Άρης από την παρέμβαση του Φράγκου. Πάρε μια μικρή ανάσα, Γιώργο. Θα επανέλθουμε και πάλι στη Σπάρτη, καθώς έχει κάνει αυτό το τόσο μεγάλο ταξίδι. Πάμε εδώ. Τι το πράγμα, ρε, κόκκινε. 800 φορές έχω ακούσει αναμετάδοση. Όταν θα σταματήσουν τον αυτόνα που κάνει αναμετάδοση, πάρε μια ανάσα, του λένε. Πεις τίποτα καινούριο, μωρέ. Και για ποιο λόγο δεν την κάνεις κριτική στον αέρα, γιατί μου την κάνεις την κριτική, δεν μου το λες εκτός αέρα. Έτσι για να την πω να πω. Για να μου την πεις. Ναι. Είσαι Ρουφιάνο. Είμαι Ρουφιάνο. Μα πάμε στο Χάρη Δημάρα που δεν είναι. Να μας πει αν έχει άλλαξει κάτι στο τελικό, αν είμαστε στην Απέλα Καδάκια των Απόλλων Καλαμαριάς. Μόλις άλλαξε. Κώστα Γρηγόρη. Γκολ Απόλλων. Κυρίες και κύριοι, 1-2. Ο Απόλλων τυπικά γηπεδούχος η Απέλ βέβαια στο σημερινό ματς. Με χασομέρι να σκοράρει μετά από πολύ ωραία κάθετη πάσα του Φάμπιο. Στην πλάτη της άμυνας ο Χασομέρης απέναντι από τον Ρίζο δεν αστόχησε. Με αριστερό πλασέ την μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 2-1 για τον Απόλλωνα. Ποιος γυρίζει το μάτς. Υπενθυμίζουμε ότι στο 1ο λεπτό βρέθηκε πίσω το σκορ με γκολ του Αθανασιάδη. Ισοφάρισε ο Κιβελίδης στο 10ο. Ο Απόλλων μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχασε μια ευκαιρία από αυτές που δεν χάνονται, όπως λέμε, από τον Γκάιλεν Λουντούλου. Στο 52ο λεπτό, μετά από σέντρα του Χασομέρη από τα δεξιά, Λουντούλου από 3 μέτρα περίπου από την εστία έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και μάλιστα είχε και λίγα νεύρα μετά. Και με τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη μετά από εκείνη τη φάση. Όμως το 60 λεπτό οι κοκκινόμαυροι κατάφεραν να πετύχουν το δεύτερο γκολ με τον Χασομέρη, να έχουν πλέον το τιμόνι στα χέρια τους του αγώνα και να δουν αν θα μπορέσουν μέχρι το τέλος να διατηρήσουν αυτό το προβάδισμα και να κερδίσουν το σημερινό μάτς, που όπως είπαμε δίνει ουσιαστικά τον κυπελούχο του πρώτου ομίλου, δίνει το εισιτήριο για να αγωνιστεί με τον κυπελούχο, τον αντίστοιχο κυπελούχο του δευτέρου ομίλου, που θα είναι η ΑΕΚ Καραϊσκάκης ή η Νίκη Βόλου. Από τον δεύτερο όμιλο. Τα αγωνίζονται και αυτοί σήμερα σε αντίστοιχο τελικό. Ένα κόρνερ έχουν κερδίσει τώρα η της Απέλ από τα αριστερά. Θα εκτελεστεί. Απομακρύνει όμως εκεί ψηλά ο Καπίας. Επιμένουν τώρα η της Απέλ μια σέντρα που γίνεται από τον Πολίτη. Απομακρύνει εκ νέου ο Κιβελίδης που γύρισε πίσω για να βοηθήσει στη συγκεκριμένη φάση. Μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Φάμπιο πανταχού παρών κερδίζει. Τώρα πολλές μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Θα κερδίσουν τελικά οι του Απόλλωνα με τον Ενλουντούλου να παίζει με πλάτη, να τη χάνει όμως την μπάλα από τον Κοντέωνα. Άλλος ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ.
ο Πέτρος Κοντέων και ένα πλάγιο τώρα που, που έχει δώσει διδυτής για την ομάδα της ΑΠΕΛ. 62ο λεπτό, από όλων θυμίζουμε ότι από το 60ο λεπτό προηγείται 2-1 πλέον της ΑΠΕΛ με τον γκολ που πέτυχε ο Δημήτρης Χασομέρης. Πολύ ωραίο πλασέ από παλιά του Φάμπιο. Ο Δαλιανόπουλος τώρα από τα δεξιά. Αυτός ο Χασομέρης, αυτός ο Χασομέρης του Πανθρακικού είναι. Ναι, ναι. Καλός είναι. Με πολλές συμμετοχές στην Super League. Ναι, ναι. Αλφαεθνική έχει αρκετά μας. Ναι. Ναι. Και έχοντας ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από την Ξάνθη, της Ακαδημίας της Ξάνθης, μετά ναι. μεταπήδηση στον Πανθρακικό. Και επαφή με τα ρίχια έχει, καλώς. Έχει μπήκε και μάλιστα προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στην ομάδα. Το προηγούμενο παιχνίδι σκόραρε με την δόξα προσκυνητών. Και γενικότερα είναι μια επιθετική λύση που φαίνεται ότι. Και έχει και επίθετο πολύ. Που ταιριάζει και ωραία. Λοιπόν, χάρη. Πιάζει δύο γουλιές καφέ, όπως λέει και ο. Το τρίτο είναι 2-1 από όλον την ΑΠΕΛ. Ωραία. Πιάζει λίγο καφεδάκι, θα επανέλθουμε και πάλι στο τελικό. Πάμε στην Σπάρτη, όπου ο Μπαργκάν κέρδισε το πλάγιο out, Γιώργο. Δεν το βλέπω, με το μαλλί του Ιμπριγιαντίνη, ο Μπαργκάνη. Πού να ξέρει το παιδί την Ιμπριγιαντίνη, ρε. Το εκτέλεσε ο Καράμπελας, η φάση συνεχίζεται. Δεν ήταν καλή όμως η μεταβίβαση της μπάλας για τον Μιλούνοβιτς. Η μπάλα στα χέρια του Μελίσσα, συμπληρώνουμε 18 λεπτά. Παιχνιδιού εδώ στη Σπάρτη, το 0-0 παραμένει και δεν χάσαμε κάτι το ιδιαίτερο, όσοι ωραία ήμασταν εκτός αέρα. Με τον 23χρονο τερματοφύλακα της Σπάρτης τώρα να δίνει συνέχεια. Αυτός ο Τάντος δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες, ρε. Ακόμα δεν έχει πάρει στο γήπεδο, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή, το Τάντος θα χάσει. Κερδίζουν όμως και πάλι κατοχή οι παίκτες του Άρη με τον Πίτου Γκαρσία για τον Σόουζ αυτός τον Ταυλαρίδη. Ο Στάθης Ταυλαρίδης κρατάει την μπάλα στην κατοχή του πιο δεξιά τώρα στον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος θα σηκώσει το κεφάλι του για τον Ήλιτς, ο οποίος ανοίγει συνεχώς στα δεξιά. Προκειμένου να συνεργαστεί με τα μπακ του Άρη. Έχασαν η κίτρινο-μαύρη μπάλα, είναι για τη Σπάρτη. Ακόμη ένα πλάγιο κερδισμένο για τους γηπεδούχους από τα αριστερά αυτή τη φορά. Όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο με τον Λιόπουλο να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Φράγκος θα εκτελέσει το πλάγιο για τον Τσίκο και πάλι. Έχασαν όμως οι παίκτες της Σπάρτης με τον Παυλίδη να κερδίζει και το φάουλ και τη μονομαχία και το φάουλ από τον Γκαλίτσιο. Αυτό το φάουλ πάνω στον Μπαντ Παυλίδη, ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι έχει τη φανέλα του βασικού. Δείγμα της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο Νίκος Αναστόπουλος στα τελευταία παιχνίδια και τον δικαιώνει νομίζω με τις επιδόσεις του ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αφού είναι από τους διασωθέντες στη μέτρια εικόνα που παρουσιάζει και τη μέτρια απόδοση που έχει ο Άρης στα τελευταία του παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο Καράμπελας παραχώρησε το πλάγιο για τη Σπάρτη με τον Αναστασάκο τώρα να θέλει να πάρει την μπάλα στην κατοχή του, κρατάει, δεν πέρασε. Η πάσα του για τον Σιώπη, συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Μπαργκάν θέλει με μια περίτεχνη ενέργεια να αποφύγει τον αντίπαλό του, δεν τα κατάφερε. Ο Γιαννίτσης θα συγκλίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκοψε ο Παυλίδης και τώρα ο Τάτος θα πετάξει για τον Ήλιτς. Μονομαχία με τον Γιαννίτση. Ο Ήλιτς θα γυρίσει για τον Τάτο έξω από την περιοχή. Ο Τάτος θέλει να βρει το χώρο. Έκανε τις τρίπλες τελευταία στιγμή όμως ο Γκαλίτσιος μπήκε εμπόδιο και του έκοψε την μπάλα από την. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα που λέμε. Ο Ταυλαρίδης διεκδικεί και κερδίζει στον χώρο της μεσαίας γραμμής πίσω στον Μπούρμπο. Η μπάλα και τώρα στον Παυλίδη. Στον Πίτου Γκαρσία, συγγνώμη. Από τα πόδια του Αργεντίνου στον Παυλίδη. Θα χάσει ο Παυλίδης από την παρέμβαση του Μπουντόπουλου. Και τώρα ο Μπανούτσης. Μια σέντρα για τον Αναστασάκο. Δεν πέρασε. Στα χέρια του Διούδη μπάλα. Ο Διούδης έτοιμος για να δώσει συνέχεια με ένα δυνατό βολέ. Αυτό κάνει. Θα ψάξει και πάλι προς τα αριστερά τον Μπαργκάν. Βρήκε όμως τον κολλητό του όταν αγωνιζόταν στον Άρη, τον Μιχάλη Γιαννίτση. Λοιπόν, εκτελέστηκε το πλάγιο γρήγορα από τους παίκτες της Σπάρτης με τον Αναστασάκο να έχει την μπάλα στην κατοχή του από τα δεξιά για τον Αναστασόπουλο. Ένα σούτ, ο Διούδης θα πέσει και θα μπλοκάρει. Είχε πορεία προς την εστία. Αυτό το σούτ του Βαγγέλη Αναστασόπουλου. Ο Διούδης όμως έπεσε και μπλόκαρε σταθερά την μπάλα στη δεξιά του γωνία. Είναι η πρώτη
κλικ, καλή τελική για την ομάδα της Σπάρτης στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη ούτω Άρης έχει κάποια ιδιαίτερη φάση, αν ξερέσουμε το ακυρώθεν γκολ ως μη γενόμενη. Άλλωστε αυτή η φάση για τον Άρη. Και τώρα ο Ήλιτς θέλησε για να βρει τον Μπαργκάν, η μπάλα κοντράρει πάνω στο Γιαννίτσι και τον Μπαργκάν και καταλήγει out. Ο Γιαννίτσι θέλησε να την βγάλει σε πλάγιο, κόντραρε στον Κένα Μπαργκάν και αυτή κατέληξε out. Με τον Μελίσσα έτοιμο να δώσει συνέχεια και αυτό στο παιχνίδι, ενώ συμπληρώνουμε 22 λεπτά στη Σπάρτη 0-0 χωρίς τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Μελίσσα θα εκτελέσει, θα δώσει ύψος στην μπάλα. Ο Καράμπελας διεκδικεί, ο Μπαργκάν. Ωραία για τον Τάτο, δεν έχει όμως κάποια επιλογή μπροστά. Το Τάτος κρατάει. Περιστρέφεται, θα δώσει στον Μπαργκάν. Ο Μπαργκάν άνοιξε πολύ το κοντρόλ και απομακρύνει ο Μπανούσης. Σε ένα χώρο που διεκδικεί τώρα ο Μπουντόπουλος με αντίπαλο τον Σόουζα. Ο Μπουντόπουλος θα βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί είναι μόνο ο Φράγκος. Ο Φράγκος όμως έχασε και αυτό στο πλάγιο είναι για τη Σπάρτη. Επιμένουνε οι γηπεδούχοι μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Άρης και πάλι σε θέση άμυνας. Έχουν πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο οι παίκτες του Σωτήρη Αντωνίου στα τελευταία λεπτά. Και πάλι με τον Παπαχρήστου να έχει την μπάλα στην κατοχή. Τον Παπαχρήστου κρατάει πίσω στον Γκαλίτσιο. Ο Γκαλίτσιος θα αλλάξει παιχνίδι. Δεν βρίσκει τον Μπουντόπουλο. Ο Καράμπελας απομακρύνει. Ο Ταυλαρίδης πιο ψύχρεμα δίπλα του στον Μπούρμπο από τα δεξιά. Ο Μπούρμπος κρατάει. Τώρα θα δώσει στον Μιλούνοβιτς, ο οποίος δεν έχει φανεί και αυτός ακόμη στο παιχνίδι. Πιτου Γκαρσία. Στον άξονα Πιτου Γκαρσία. Σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει την κίνηση του Καράμπελα από τα αριστερά. Για τον Ήλιτς, ο οποίος κατέβηκε πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο επιθετικός του Άρη. Στο σημερινό παιχνίδι κατέβηκε μέχρι τη μεσαία γραμμή για να πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο Παυλίδης με το κεφάλι για τον Μπαργκάν. Και πάλι ο Παυλίδης πιο αριστερά στον Καράμπελα. Ο Καράμπελας κρατάει, θα δώσει στον Μπαργκάν. Αυτό συνεργάζεται με τον Ήλιτς. Πέφτει στο έδαφος ο Σέρβος χωρίς να υπάρχει κάτι. Φυσικά μόνος του έπεσε ο Ήλιτς, φάνηκε καθαρά αυτό. Αναστασάκος με αντίπαλο τον Πίτου Γκαρσία. Αναστασόπουλος, μια παλιά για τον Φράγκο δεν πέρασε. Και τώρα ο Μπούρμπος. Μπούρμπος που κατέβασε ψύχρεμα πίσω στον Διούδη. Ποιος είπε αυτή η επιλογή του, γιατί ήταν ψηλά ο Αναστασόπουλος, ο Αναστασάκος συγγνώμη και πίεζε. Πονάζουν για φάουλ εκτός φάσης του Μπαργκάν πάνω στον αντίπαλό του. Συνεχίζεται πάντως κανονικά το παιχνίδι. Ο Μιλούνοβιτς για κανέναν η κάθετη του Λούκα Μιλούνοβιτς στον Μελίσσα. Η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Σπάρτης. Δίνει συνέχεια, έκανε το βολέ σε ένα χώρο που είναι ο Καράμπελας και ο Ηλιόπουλος. Ηλιόπουλος Μπαργκάν, οι μονομαχίες με τον Σιώπη. Έκοψαν οι παίκτες του Άρη, Πιτου Γκαρσία. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα ανοίξει στον Τάτο. Αυτός πιο δεξιά στον Μπούρμπο. Μπούρμπο στον λίγα μέτρα μπροστά από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Για τον Τάτο. Ο Τάτος για τον Παυλίδη. Αυτός και πάλι για τον Τάτο. Ψάχνουν τους διαδρόμους οι παίκτες του Άρη. Δεν τους έχουν βρει μέχρι στιγμής. Με τον Καράμπελα από τα αριστερά. Βγάζει μια γλυκιά σέντρα. Έχει φαλιά από το Μιλούνοβιτς. Out. Γλυκιά η σέντρα του Καράμπελα με το αριστερό. Καλή κεφαλιά του Λούκα Μιλούνοβιτς, ο οποίος πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Η μπάλα μας κατέληξε άτομα. Νομίζω αυτή είναι και η καλύτερη στιγμή του Άρη μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Απάντησε στις τελικές. Προηγουμένως που είχε πάρει με ένα σουτ του Ηλιόπουλου στο 25 του Άρη, απαντάει με αυτή την κεφαλιά του Μιλούνοβιτς μετά από την σέντρα του Καράμπελα, την οποία δεν αξιοποίησε όμως ο Σέρβος. Ο Ούγκο Σόουζα διεκδικεί και παίρνει την κεφαλιά. Έχασε όμως ο Τάτος νέα απομάκρυση από τον Πορτογάλο. Γκαλίτσιος πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Πίτου Γκαρσία με τον Αναστασόπουλο δίνουν μάχες στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπανούσης θα αλλάξει παιχνίδι για τον Παπαχρήστου. Παπαχρήστου κρατάει, συγκλίνει, αποφεύγει έναν αντίπαλο. Δύο θα βγάλει και μία σέντρα μόνο στα χέρια του Διούδη. Κατέληξε η μπάλα, δεν είχε κάποιον συμπαίκτη του. Ενώ έκανε καλή ατόμικη ενέργεια ο Παπαχρήστου. Στο τέλος θα χάλασε με αυτήν την άσχημη σέντρα που κατέληξε στα χέρια του Διούδη. Αυτός αφήνει την μπάλα στο χόρτο. Βγαίνει κάποια μέτρα μπροστά
από την περιοχή του χωρίς να δέχεται κάποια πίεση. Κέρδισε μέτρα, γέμισε για τον Μπαργκάν. Ο Σιώπης με αντίπαλο τον Μπαργκάν θα κλέψει. Ο Μπαργκάν, η κόντρα δεν πέρασε. Η παράλληλη που πήγε να βγάλει για τον Ήλιτς. Καράμπελας και πάλι για τον Μπαργκάν, θέλησε να επαναφέρει και να συνεργαστεί με τον συμπαίκτη του. Ήταν όμως κακή η κεφαλιά του, αλλά στον Μπαργκάν γύρισε προκειμένου να μην υποδειχθεί σε θέση offside. Οπότε καμία συνεργασία, η μπάλα κατέληξε out. Για την ομάδα της Σπάρτης στα 27 λεπτά παιχνιδιού που παρακολουθούμε. Εδώ στη Σπάρτη ένα μοιασμένο παιχνίδι χωρίς τις μεγάλες ευκαιρίες από μία για κάθε ομάδα. Προηγουμένως ο Άρης απείλησε στο 25 με την καρφωτή κεφαλιά του. Πάντως εγώ το χρέος μου Γιώργο το έκανα, τον έδιωξα το στούντιο, τον λέω πάνε καμιά βόλτα. Μη το βλέπεις το μάτσο για να έχουμε το κεφάλι μας ίσκο. 0-1 όφι μέσα στον Αιγινιακό. Δεν γίνεται. Με αυτόν εδώ ένα γκολ έβαλε ο Άρης και αυτό offside. Άσχετα αν ήταν. Άντε την κάλτσα, τη λέω δρόμο, πάρε δρόμο γιατί με σένα δεν βλέπουμε. Λοιπόν, ο Τάπος θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο Άρης μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου. Ο Τάπος απευθείας, νομίζω πολύ φιλόδοξη η ενέργεια του αρχηγού του Άρη. Κατάλαβα τι σκέφτηκε, πολύ μακριά, πολύ μακρινή απόσταση, η μπάλα κατέληξε πολύ ψηλά, χωρίς να ενισχύσει φυσικά τον Νίκο Μελίσσα, τον τερματοφύλακα της Σπάρτης. Λοιπόν, 28 λεπτά παιχνιδιού. 0-0, Σπάρτη και Άρης με τον Καράμπελα να χάνει την διεκδίκηση, την ενέργεια μονομαχία που είχε με τον Ηλιόπουλο. Το πλάγιο είναι για την Σπάρτη. Από τα δεξιά ο Σιώπης θα εκτελέσει, ο Αναστασάκος έχασε από τον Μπαργκάν, ο Καράμπελας για τον Τάτο, αυτός με το στήθος ωραία θα αποφύγει και τον αντίπαλό του, είναι μόνος του όμως κλεισμένος ο Τάτος φυσικά και δεν μπόρεσε να κάνει κάτι και ο αρχηγός του Άρη, Αναστασάκος για τον Μπουτόπουλο, από τα δεξιά ο Μπουτόπουλος αποφεύγει τον Μπαργκάν, για να δούμε αυτή την προσπάθεια, θέλησε να τσιμπήσει την μπάλα και να τη στείλει μέσα στην περιοχή. Δεν τα κατάφερε. Επιμένουν οι γηπεδοί και ο Μπουντόπουλος ένα σουτ. Ο Διώδης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Σε ακόμη ένα σουτ των γηπεδούχων και πάλι από τα πόδια του Μπουντόπουλου. Ο Διώδης έπεσε και μπλόκαρε και πάλι σταθερά την μπάλα. Αυτή τη φορά στην αριστερή του γωνία. Στα 29 λεπτά. 0-0. Σπάρτη και Άρης με τους γηπεδούχους. Να είναι πιο απειλητικοί, να πατάνε καλύτερα με τον Άρη ακόμη να μην μπορεί να βρει τους διαδρόμους. Ανοίγει το σκορ ο Πανσεραϊκός, Πανσεραϊκός Καλονί 1-0, από ένα γκολ λέω τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Αιγινιακός Όφη 0-1, Καλυθέα Χανιά 1-0, Κισαμικός Αχαναϊκός 1-0. Αλλά ο Κισαμικός παίζει με παίκτη λιγότερο καθώς ο Ματζής απευλήθη με κόκκινη κάρτα στο 19. Πανεγιάλιος Τρίκαλα 1-0, Πανσεραϊκός Καλονί 1-0. Στο 0-0 το Αγροτικό Αστέρας Πανελευσυνιακό στο 36ο λεπτό και Σπάρτη Άρης που το ακούμε με Γιώργο Στράντζελ. Γιώργο. Νέα απόκρουση σωτήρια από το Μελίσσα, απίστευτη απόκρουση διπλή από τον 23χρονο τερματοφύλακα της Σπάρτης. Πραγματικά τεράστια η ευκαιρία για τον Άρη και διπλή σωτήρια απόκρουση του Μελίσσα, ο οποίος μας έλεγαν προηγουμένως και εδώ οι άνθρωποι της Σπάρτης ότι ήταν ο κορυφαίος στον ντέρμπι με τον Όφη. Σήμερα δείχνει τα αντανακλαστικά του και σε αυτή τη διπλή μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Άρης. Εξεπαφής σούτ από τον Μπαργκάν, ενώ ήταν πεσμένος, σήκωσε, άπλωσε το χέρι του και απομάκρυνε σε κόρνερ. Και πάλι με τις γροθιές απομακρύνει ο Μελίσσας. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται έξω από την περιοχή της Σπάρτης. Τεράστια ευκαιρία εδώ για τον Άρη, διπλή ευκαιρία στο 30. Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών λοιπόν ο Άρης έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Βρήκε όμως μπροστά του τον 23χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος είπε δύο φορές όχι και κράτησε το 0. Κάμε ήλιο στη συνέχεια με τον Μπαργκάν και στις δύο περιπτώσεις ο Νίκος Μελίσσας είπε όχι, κράτησε το 0. Ο Άρης και πάλι στην επίθεση με τον Τάτο να είναι πάνω από την μπάλα. Σε ένα φάουλ και λίγα μέτρα μπροστά από το προηγούμενο που εκτέλεσε. Αρκετά αστόχα και χωρίς αποτέλεσμα αρχηγός του Άρη. Από πλάγια θέση αυτή τη φορά, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Σπάρτης.
Ο Τάτος αυτή τη φορά θα γεμίσει. Ο Μελίσσας απομακρύνεται η μπάλα σε πλάγιο για τον Άρη. Ο Σόουζα είναι στο έδαφος, διαμαρτύρεται έντονα, οπότε Γρηγόρη θα χρειαστούν το replay σου. Τη βοήθειά σου από το replay. Βλέπω διαμαρτυρία στο παικτών του Άρη, φυσικά και πρέπει να δούμε το replay. Διαμαρτύρεται, ναι, και κάποιοι συμπαίκτες του προς τον βοηθό. Σας θεωρεί ότι τον γκρέμισε ο Μελίσσας. Ο τερματοφύλακας έχει το πλεονέκτημα σε αυτές τις φάσεις. Προσωπική εκτίμηση εκφράζω, ειδικά και μέσα στην περιοχή, δεν νομίζω ότι είναι πέναλτι. Το γκρεμίζει, αλλά πάει στην μπάλα και νομίζω συμφωνεί και μαζί μου ο Θανάσης ο Πολίτης. Δεν μπορεί να δώσει πέναλτι σε αυτή τη φάση. Κίτρινη κάρτα τον Ταυλαρίδη, αν είδα καλά. Λοιπόν, 33 λεπτά παιχνιδιού, ο Γκοσόζα είναι ο παίκτης που είδε την πρώτη. Δεν υπάρχει πέναλτι, είναι εκπληκτική απόκριση του τερματοφύλακα. Και πήγαν και δώσανε στον ΠΑΟΚ δανεικό αυτόν τον τερματοφύλακα και κρατήσαν τον άλλο το κοντό. Τον μπράβο. 23χρονος, ναι, Νίκος. Βεβαίως ο Μελίσσας, μια απόκριση προηγουμένως, εκπληκτική. Σε διώχνουμε ξαναγυρίζεις, πάρε δρόμο. Κατένα. Θα κάνεις καμιά ανάλυση στα τρακάρια στον δρόμο, γι' αυτό ήρθα. Είπα, δεν υπάρχει πέναλτι. Μπράβο, μπράβο, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί βρίσκει πρώτα την μπάλα. Μπράβο, σωστό. Και είναι μικρή περιοχή. Αυτό δεν είναι καμία σημασία. Μεγάλη. Γιώργο, αυτό το να μην το βάζεις στη σάτσα. Πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Πορτογάλος. Που είδε προηγουμένως και την κίτρινη κάρτα, ενώ έχουμε συμπληρώσει 33 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ στη Σπάρτη το 0-0 παραμένει με τον Άρη να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Στο 30 στη διπλή σωτήρια απόκρουση του Μελίσσα. Ο Μπαργκάν έχει την μπάλα στην κατοχή του, κλεισμένος από τα αριστερά. Θα βρει το χώρο, άστοχη όμως η σέντρα του. Η μπάλα είναι out από την σέντρα του Κενάν Μπαργκάν. Η μπάλα πέρασε κατευθείαν out. Οπότε και πάλι ο Μελίσσας έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκτελέσει το ελεύθερο. Το χώρο της μεσαίας γραμμής θα παιχτεί το παιχνίδι. Μονομαχία, ένα αέρια μονομαχία μεταξύ Καράμπελα και Ηλιόπουλου. Η μπάλα στον Σιώπη, νέα κεφαλιά. Ο Ταυλαρίδης πηδάει μαζί με τον Σόουζα. Το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Με τον Σιώπη και πάλι να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Σιώπης ψάχνει κάποιο στήριγμα, κάποια κίνηση από τους συμπαίκτες του. Αναστασάκος κέρδισε την κεφαλιά. Ο Σόουζα θα απομακρύνει όπως από την περιοχή του. Ο Καλίτσιος νέα κεφαλιά. Ο Παυλίδης η μπάλα παραμένει στον αέρα. Τώρα ο Μπαργκάν ωραία την κατέβασε στο έδαφος. Θα κερδίσει και το φάουλ στο μαρκάρισμα. Σιώπη και Αναστασόπουλου. Κέρδισε το φάουλ ο Κενάν Μπαργκάν. Εκτελέστηκε γρήγορα, θα έχουμε επανάληψη όμως από λάθος θέση. Ο Ούγκο Σόουζα εκτέλεσε γρήγορα αυτό το φάουλ. Τώρα εκτελέστηκε σωστά, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Πίτου Γκαρσία για τον Παυλίδη. Παυλίδης κάθετα για τον Ήλιτς αυτός και πάλι για τον Παυλίδη. Αλλάζει παιχνίδι για τον Μπουρμπό. Αρισυνιάλη, γιατί δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα, δεν έχει παίξει την μπάλα από τα δεξιά με Μιλίνοβιτς και Μπουρμπό. Τώρα ο Σέρβος έχει την μπάλα στην κατοχή του, κλείστηκε από έναν όμιλο παικτών. Απομακρύθηκε η μπάλα από τον Καλίτσιο. Παραμένει αυτή στον αέρα. Ο Γκοσόζα θα κερδίσει την κεφαλιά. Υπάρχει και φάουλ επιθετικό του Αναστασάκου στον Πορτογάλο. Οπότε σταμάτησε η φάση. Το φάουλ είναι για τον Άρη. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής εκτελέθηκε γρήγορα με πάσα στον Πίτου Γκαρσία. Αυτό ζήτησε τον Μπαργκάν και του έδωσε την πάσα με πλάτη στον αντίπαλο. Τον Μπαργκάν θέλησε να γυρίσει, να κερδίσει όμως το πλάγιο από την προβολή, από την παρέβαση του Σιώπη. Ο Καράμπελας από τα αριστερά για τον Τάτο, αυτός και πάλι με πλάτη το Γιαννίτσι. Καράμπελας και πάλι Γιαννίτσις καλύπτει με το σώμα του και τώρα απομακρύνει όπως την μπάλα από την περιοχή, από την άμυνα της Σπάρτης. Ταυλαρίδης με το κεφάλι στον Πίτου Γκαρσία. Θεωρούν οι άνθρωποι της Σπάρτης ότι με το χέρι κατέβασε την μπάλα ο Αργεντινός. Δεν υπάρχει καμία παράβαση, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Το πλάγιο είναι όμως για τους γηπεδούχους. Από τα δεξιά πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για τον Άρη από τα αριστερά. Με τον Καράμπελα. Λίγα μέτρα μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ο Καράμπελα στον Παυλίδη. Αυτός θα γυρίσει. Λάθος από τον Μπάμπη Παυλίδη. Αρκετά τα λάθη στο σημερινό παιχνίδι από τον 24χρονο μέσο.
δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό του. Ο Πίτου Γκαρσία έξω από την περιοχή του Άρη κρατάει την μπάλα με ψυχραιμία, ωραία θα δώσει στον Τάτο. Ο Τάτος για τον Μπαργκάν από τα αριστερά, άνοιξε ο Κενάν Μπαργκάν. Για τον έχει πάνω του τον Σιώπη, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ήλιτς. Ο Ήλιτς δεν πρόλαβε όμως, απομακρύνει. 37ο λεπτό στη Σπάρτη, Σπάρτη Άρης στο 0-0. Ισοφάρισαν τα Χανιά, Καλυθέα Χανιά 1-1. Πάμε και πάλι στο τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Απέλα Γκαδά, Απόλλων Καλαμαριάς, τα αφήσαμε στο 1-2. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, Χάρη Δημάρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, Γρηγόρη. Παραμένει το 2-1 υπέρ του Απόλλωνα. Έτσι όπως διαμορφώθηκε με τα γκολ από Κιβελίδη και Χασομέρη, ενώ η Τισαπέλ είχε ανοίξει το σκορ με τον Αθανασιάδη. Προσπαθεί Απέλα, αλλά δεν τα έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Απόλλωνα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, 83ο λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Έχουν προχωρήσει και στις 5 από τις 6 αλλαγές οι δύο προπονητές. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης έχει περάσει τον Αμαραντήρη στη θέση του Δαλιανόπουλου λόγω τραυματισμού στο 71ο λεπτό. Τον Σιμελίδη στο 76ο του Κιβελίδη και τον Καλογέρη μόλις πριν από λίγο στη θέση. Πάρε μια ανάσα, μην κλείνεις. Πάμε λίγο Σπάρτη. Εδώ υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα του Διούδη. Ήθελα τη βοήθειά σου, Γρηγόρη, στην προηγούμενη σηκώνει το, του Διούδη, σηκώνει το πόδι του, είναι, δεν το συζητάω, σηκώνει το πόδι του, όφιλε να βγάλει κάρτα ο διαιτητής στον τερματοφύλακα του Άρη και να δώσει φάουλ υπέρ της Σπάρτης. Τίποτα, τα δύο δεν έγινε. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά του και τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή. Οπότε μπορεί να πάρει ξανά το μικρόφωνο. Πάμε και. Το έδαφος είναι παίκτης της Σπάρτης. Το μεταφέραμε για να γνωρίζεις και εσύ. Πάμε και πάλι στον. Στον Χάρη Δημαρά στο παιχνίδι, καθώς έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο τελικό. Έχουμε μια αμφισβητούμενη φάση τώρα. Ένα offside σε γκολ που πέτυχε η ομάδα της ΑΠΕΛ. Σήκωσε αμέσως τη σημαία του ο κύριος Κελάζογλου, ο οποίος είναι ο δεύτερος βοηθός στη σημερινή αναμέτρηση. Ένα φάουλ που κέρδισε, που εκτέλεσε, συγγνώμη, ο Ντούγκα. Βρήκε εκεί την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κριστάλης, ο οποίος όμως σημειώθηκε στη θέση offside. Ήταν μια δύσκολη φάση. Από την θέση που βρίσκομαι δεν μπορώ να πω αν ήταν offside ή όχι. Πάντως, από εκεί δεν έχω εικόνα, οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Έχει ακυρωθεί βέβαια το τέρμα αυτό. Το 2-1 παραμένει. Δεν δημιουργήθηκε και πολύ έντονα πάντως της ΑΠΕΛ. Χάρη να σε ρωτήσω κάτι, γιατί άκουσα πολλά. Μισό λεπτό απλά, γιατί τώρα έχουμε μια φάση, όμως βγαίνει ο ρίζος και απομακρύνει την συγκεκριμένη φάση. Είναι για πες, Γρηγόρη. Ο κόσμος του Απόλλωνα το θέλει αυτό το κύπελο. Πήρε τα αυτιά και μου διάφορα. Δηλαδή, ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν ταιριάζει με την ιστορία του Απόλλωνα ένα κύπελο Ερασιτεχνών και κάτω. Ψέματα η θέση του Απόλλωνα στη Super League. Εντάξει. Εντάξει. Κοίταξε, κάθε παιχνίδι δεν μπορείς να κατέβεις για να χάσεις. Σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Απλά δεν ξέρω, ήταν μόνο στη δική μου αντίληψη. Έπεσε, λέω, αν έχει υποβέσει κάτι. Ναι, σίγουρα το μεγάλο ενδιαφέρον είναι το πρωτάθλημα. Και η Άνω. Και χρειαζόταν προσοχή για να μην υπάρξει κάποια απώλεια, κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα το κύπελο. Στη στιγμή που δεν δίνει κάτι συγκεκριμένο, έτσι, πέραν του γοήτρου, αλλά δεν μπορεί να παρουσιαστεί και αδιάφορο. Και είναι και νομίζω φιλοσοφία του Δημήτρη Καλαϊτζίδη αυτό που είπε και ο ίδιος και ο συνεργάτης του Κώστας Γεωργιάδης, ότι κάθε παιχνίδι μας ενδιαφέρει. Οπότε σε αυτή τη λογική νομίζω και το σημερινό ενδιαφέρει στον Απόλλωνα. Λοιπόν, χάρη δεν κλεινείς, πάμε Σπάρτη γιατί εκεί το... Πάμε 5 λεπτά ακόμα για να συμπληρώσουμε τα 90. Επειδή 5 από παραμένουν μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι Σπάρτη, θα παίξουμε μπάλα μια εδώ μια εκεί, εκεί θα έχει και καθυστερήσει λογικά. Λοιπόν, δεν θα κλείσει, θα παραμείνει στη γραμμή σου και ανά πάσα ώρα και στιγμή ενημερώνει τον Θανάση Πολίτη και βγαίνει στον αέρα αν αλλάξει κάτι στο τελικό. Πάμε και πάλι στη Σπάρτη, 40 λεπτό. Κίτρινη για ποιον παίκτη του Άρη είχαμε, για Γιώργο. Για τον Κούρμπο είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα που βλέπει παίκτες του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ούγκο Σόουζα την πρώτη, ο Χρήστος Κούρμπος την δεύτερη. Για να δούμε όμως πρώτα αυτή τη φάση του Μπαργκάν. Ένα φαλσαριστό σου πήγε να κάνει εκεί ο Μπαργκάν κόντρα στα σώματα. Όμως η μπάλα νομίζω κακή επιλογή του Μπαργκάν, κέρδισε το πλάγιο παρόλα αυτά και διατηρεί τον Άρη στην επίθεση από τα αριστερά. Είχαμε και μια αναγκαστική αλλαγή για τη Σπάρτη, πρώτη στο παιχνίδι ο Οικονομόπουλος, ο Μπάμπης Οικονομόπουλος πέρασε τη θέση του Παπαχρήστου, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Πίτου Γκαρσία για τον Καράμπελα από τα αριστερά θα γυρίσει, απομακρύνεται η μπάλα σε πλάγιο για τους παίκτες του Άρη που παραμένουν και πάλι στην επίθεση. Από τα αριστερά ο Πίτου Γκαρσία θα αφήσει την εκτέλεση του πλαγίου στον Καράμπελα, συνεργάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Αργεντινός κρατάει υπό την επίβλεψη του Ηλιόπουλου, μια σέντρα ο Μελίσσας θα βγει εύκολη λία για τον 23χρονο τραυματοφύλακα.
αυτή η σέντρα του Νίκου Καραμπελά. Το 0-0 διατηρείται, 42 λεπτά συμπληρώνουμε σε λίγο στη Σπάρτη, με την μεγαλύτερη φάση φυσικά να είναι και να καταγράφεται στο 30 λεπτά από τον Άρη, με το Μελίσσα να λέει όχι σε διπλή σωτήρια απόκρουση του Ήλετς και του Μπαργκάν. Κράτησε το 0, το οποίο και διατηρείται. Η μπάλα δεν βγήκε κόρνερ για τη Σπάρτη τώρα, out τελικά. Σε παίκτη της Σπάρτης και συγκεκριμένα στον Ηλία Αναστασιάκο βρήκε τελευταία η μπάλα πριν καταλήξει out τελικά για τον Άρη. Προδιώδης έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μπάμπης Οικονομόπουλος, ο οποίος πήρε θέση στον Σταχάβ μετά την είσοδό του δίπλα στον Μπανούση. Ο Γιαννίτης πιο ψηλά από τον Κενάν Μπαργκάν θα κερδίσει την κεφαλιά. Ο Αναστασάκος, ο Μπουντόπουλος, ο Ηλιόπουλος πήγε να κάνει εκεί. Κανείς δεν κατάλαβε κανένας από τους συμπαίκτες αυτό που πήγε να κάνει ο Μπουντόπουλος. Η μπάλα πάντως είναι για τον Άρη, με τον Μιλιούνοβιτς να θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση. Κέρδισε το πλάγιο από τα δεξιά, αυτό το πλάγιο για τον Άρη, μπροστά από τον πάγκο της Σπάρτης, δηλαδή αρκετά μέτρα μετά από, μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα ο Καράμπελας έχει την μπάλα στην κατοχή του για τον Μπαργκάν, για τον Μιλιούνοβιτς, τη γνώμη που έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε όμως η σέντρα του Νίκου Καράμπελα. Ο Ταυλαρίδης πρώτος πάνω στην μπάλα, πολύ ωραία, πρώτο Αναστασάκου κέρδισε την κεφαλιά, έδωσε και πάλι κατοχή στον Άρη, ο Σιώπης και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Άρη. Πλάγιο για τους κυτρινόμαυρους. Με τον Μπούρμπο να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Στα 44 λεπτά παιχνιδιού μπαίνουμε σε λίγο, αφού συμπληρώσαμε 43. Ο Μπούρμπο θα βγάλει τη σέντρα και είναι το κόρνερ για τον Άρη. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι και για την ομάδα του Άρη. Από την ίδια πλευρά, από τα δεξιά δηλαδή, όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο. Και πάλι ο αρχηγός του Άρη πάνω από την μπάλα, ο Ανδρέας Στάτος, και το παιχνίδι μεταφέρεται στα καρέ της Σπαρτής. Για αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά που πήρε ο του Γκαρσία, ήτανε, ο Μπαργκάν, συγγνώμη, ήτανε, και πάλι κόρνερ, γιατί βρήκε πρώτα τελευταία σε αμυντικό της Σπάρτης, εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Πίτου Γκαρσία η μπάλα κόντραρε, ο Αναστασάκος που κατέβηκε για να βοηθήσει στην άμυνά του, στο πλάγιο είναι για τη Σπάρτη ο Σόουζα που έχει και κίτρινη κάρτα, διαμαρτύρεται έντονα στο διδυτή ότι η μπάλα βγήκε πλάγιο, ότι βγήκε out, συγγνώμη, και όχι πλάγιο. Εκτελέστηκε πάντως το πλάγιο που κέρδισε ο Άρης από τα αριστερά. Με τον Ήλιτς να συγκλίνει, δίνει στον Ταυλαρίδη. Αυτός για τον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος κρατάει πίσω στον ξεμαρκάριστο Παυλίδη. Αυτός κάθετα για τον Σόουζα που έμεινε στην επίθεση. Σόουζα για τον Καράμπελα. Πολύ κακή και δυνατή η πάσα του για τον Καράμπελα. Δεν πέρασε. Διαμαρτύρονται έντονα οι γηπεδούχοι και προς τον Νίκο Καράμπελα, ο οποίος διαμαρτύρεται με τη σειρά του στον διαιτητή και θα δει την κίτρινη κάρτα ή απλές παρατηρήσεις, να δούμε τώρα, γιατί κινήθηκε γρήγορα ο κύριος Διαμαντόπουλος μπροστά του προς τον Νίκο Καράμπελα. Παρατηρήσεις από τον Διαμαντόπουλο στον Καράμπελα και τον Ηλιόπουλο. Απλές παρατηρήσεις, καμία κίτρινη κάρτα. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μελίσσα έτοιμο να δώσει συνέχεια. Εκτέλεσε αυτό το ελεύθερο με τον Ταυλαρίδη πρώτος πάνω στην μπάλα για ακόμη μια φορά, δυνατά και γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Στάθης Ταυλαρίδης. Αυτό δείχνει η εμπειρία του και οι διευθυντικές ικανότητες που έχει και φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο και στην καθοδήγηση της υπόλοιπης ομάδας από την πλευρά του. Ο Καράμπελας κέρδισε την κεφαλιά, ο Τάτος, η προβολή που έγινε από τον Μπανούση, η κόντρα και το πλάγιο είναι για τον Άρη. Με τον Καράμπελα από τα αριστερά, μπροστά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Καράμπελας έχει την μπάλα στην κατοχή του, ενώ έχουμε συμπληρώσει τα 46 λεπτά παιχνιδιού. Πέρασε και το ένα το έξτρα λεπτό των καθυστερήσεων. Στο πρώτο ημίχρονο 0-0 Σπάρτη και Άρης, ένα μοιρασμένο θεωρώ πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν τις ισορροπίες στο γήπεδο. Τον Άρη φυσικά να χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Στο 30 θυμίζουμε η διπλή σωτήρια
απόκριση του Μελίσσα που κράτησε όρθια τη Σπάρτη και το 0 στο παιχνίδι του αρχικά με το σούτ του Ήλιας και την εξεπαφής κεφαλιά του Μελίσσα. Από την άλλη Σπάρτη πήγε το παιχνίδι στη μονομαχία και απείλησε με δύο σούτ απλά του Μπουντόπουλου έξω από την περιοχή, τα οποία εξουδετερώσε ο Σοκράτης Γιούδης. Λοιπόν, αυτά από τη Σπάρτη και το πρώτο ημίχρονο. Το παιχνίδι μας επιστρέφουμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Ωραία. Λοιπόν, ημίχρονα στη Football League, Σπάρτη Άρης 0-0, Αγροτικός Αστέρας Παναθηναϊκός 0-0, Εγινιακός Όφη 0-1, Καλυθέα Χανιά 1-1, Κισαμικός Αχρηναϊκός 1-0, το Κισαμικό να παίζει με 10, Πανεγιάλιος Τρίκαλα 1-0 και Πανσεραϊκός Καλονί 2-0, το οποίο είναι σκόρ ημιχρόνου. Δεν πήγαμε καθόλου στον Εύωσμο, πάμε να πάρουμε εκεί στοιχεία από τον Δημήτρη Πασβαρέλα για το πώς κύλησε η μετάνεντίδη εποχή απέναντι στον ουρακό Πανελληνιακό, αν εξαιρέσουμε τον Πανθρακικό, ο οποίος έχει παραιτηθεί από την κατηγορία. Δημήτρη. Καλό τα είπες, καλό τα είπες Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από τον Εύωσμο, από τον Δημήτρη Κοντικάκης. Αγροτικό Αστέρας Πανελληνιακός 0-0 ημίχρονο. Είναι σίγουρα ένα από τα χειρότερα πρώτα ημίχρονα από τα 45 λεπτά που έχω δει εδώ στον Εύωσμο. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία, είχε μενεντίδη. Ακριβώς. Είναι το χειρότερο, νομίζω ότι είναι το χειρότερο πρώτο ημίχρονο που έχω δει, γιατί το παιχνίδι με τον Εγινιακό είχε κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, οπότε θεωρώ ότι το σημερινό για τον Αγροτικό Αστέρα είναι το χειρότερο. Στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, ο Πανελληνιακός κρατάει άνετα το 0 στην άμυνά του, χωρίς προβλήματα. Πέρα από μια φάση με τον Πάτο στο 4 που έκανε τη σέντρα από αριστερά και την κεφαλιά του Μέρντοβιτς, ο Αστέρας δεν απειλήσε καθόλου τους φιλοξενούμενους. Σε αντίθεση με την ομάδα του Πανελληνιακού που βγήκε μια-δυο φορές στην κόντρα, και με τον Σέλμπι στο 38 θα μπορούσε να κάνει σε διπλή φάση, σε διπλή προσπάθεια να κάνει το 0-1, αλλά ο Γουναρίδης δύο φορές απεσόδησε το μυαλό για την ομάδα του. Στο 39 βέβαια ο τερματοφύλακας του Αγροτικού Αστέρα έκανε ένα σφάλμα, το οποίο ωστόσο πέρασε ανεκμετάλλευτο για τους παίκτες του Βαζάκα, με συνέπεια να μείνει το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ λίγες φάσεις, κακό θέαμα. Περνάμε γρήγορα στις συνθέσεις γρήγορα των δύο ομάδων, γιατί δεν... Να τις αφήσουμε για το δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη. Είναι πάρα πολύ πιαστικός ο χρόνος και έχουμε και τον τελικό ανάμεσα στην ΑΠΕΛ Αγκαδά. Σου ζητάω συγγνώμη. Αργότερα με την σύνδεσή μας θα ξαναρθούμε και στον Εύωσμο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία. Κακός ο Αγροτικός. Οπότε πάμε στο τελικό που, αν δεν τελείωσε, τελειώνει, Χάρη Δημαρά. Ολοκληρώθηκε, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. 2-1 νικητής ο Απόλλων, ποιος έτσι άτυπα είναι ο νικητής για τον πρώτο όμιλο, αλλά έχει και συνέχεια βέβαια έτσι ο θεσμός, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, τον νικητή της ΑΕΚ Καραϊσκάκης με την νίκη Βόλου για το δεύτερο όμιλο, που θα πάμε για τον κυπελούχο μετά όλης της ΣΥΚΑ Εθνικής σε όλη την Ελλάδα. Γνωστόν είναι 4 οι όμιλοι. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν με δίκαιο νικητή τον Απόλλωνα, ο οποίος εθνιδιάστηκε στο 1 λεπτό τον Αθανασιάδη, που με ψιλοκρεμαστό πλασέ έκανε το 1-0 για την ΑΠΕΛ. Γρήγορα ήρθε η σοφάριση και ήταν σημαντικό αυτό σίγουρα για τους κοκκινόμαυρους. Ήταν 10 λεπτό με τον Κιβελίδη με πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και πλασέ. Η μπάλα πρώτα χτύπησε στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα του Ρίζου. Και το νικητήριο γκολ για τον Απόλλωνα πέτυχε στο 60 λεπτό ο Δημήτρης Χασομέρης μετά από ωραία κάθετη πάσα του Φάμπιου. Πρέπει να πούμε ότι στα τελευταία λεπτά χάθηκαν απίστευτες ευκαιρίες από τους κοκκινόμαυρους για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους, με τον Σιμελίδη κυρίως αλλά και με τον Ενλουντούλου. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τελικά ότι σε πολύ καλό κλίμα κιόλας ολοκληρώθηκε έτσι αυτή η αναμέτρηση με νικητή δίκαιο τον Απόλλωνα με σκορ 2-1. Μάλιστα. Αυτά από τον Χάρη Δημαρά. 2-1 κέρδισε ο Απόλλων Καλαμαριάς στην ΑΠΕΛ Αγκαδά. Κύριε Πολίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα αμέσως μετά. Ο Δημήτρης Κανελάκης θα αναλάβει τη σκυτάλη του μικροφόνου εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Φυσικά με μετάδοση από τη Σπάρτη, από τον Εύωσμο και ενημέρωση για όλα τα παιχνίδια της Football League, τα οποία διεξάγονται. Μην ξεχνάτε, 7 η ώρα ο ΠΑΟΚ, η μετάδοση την οποία έχει στο γήπεδο της Σάλκε, Σάλκε ΠΑΟΚ, και φυσικά μεγάλη βραδιά της Champions League με τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Για να δούμε μετά τα 14 χθες πώς θα τα βάλουμε στο σακούλι σήμερα. Καλό σας απόγευμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Big Sales σε όλα τα καταστήματα Prince Oliver. Για λίγες μέρες ακόμα. Εκπτώσεις έως 70%. Βρείτε μας στο www.princeoliver.com. Αυτό που κάνει τα καταστήματα Φορόλα συναγώνιστα είναι οι χαμηλές τιμές. Ο τέλειος καφές εννοείται. Το χαμογελαστό προσωπικό. Βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Οι καθημερινές προσφορές τους. Καταστήματα Φορόλ. Εσείς μας αγαπήσατε για χίλιους λόγους και εμείς θα συνεχίσουμε να βρίσκουμε νέους τρόπους να σας προσφέρουμε ό,τι επιθυμείτε στις τιμές που ονειρεύεστε. Φορόλ Stores. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Ξέβαψε. Κάντο. Κάλασε. Κάντο. Έσπασε! Κάντο! Ό,τι κι αν έγινε, υπάρχει λύση. Κάντο! Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά, εποχιακά, είδη θέρμανσης και κήπου για να κάνεις τα πάντα με κέφι. Κάντο! Ποιοτικά και οικονομικά. 1500 τετραγωνικά μέτρα για ιδιώτες και επαγγελματίες πολυτεχνίτες. Γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-048. Κάντο μόνο σου, κάντο για σένα. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Χτύπημα στο Barbreeze. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην Carglass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά. Νέο κατάστημα Μενεμένης και καταστήματα Μοναστηρίου, Θέρμης και Χαλκιδικής. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί Standard φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει! Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μπέρκερ, 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 μπέρκερ. On your rings, rings, rings. Μπέρκερ, μπέρκερ, μπέρκερ. On your rings, rings. Σπινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύχριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Pas.gr, 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 το ελληνικό